Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είναι δραματικές οι εξελίξεις. Πάμε να τις δούμε σε τίτλους. Όλα στον αέρα στις Βρυξέλλες. Είναι αρμαγεδόν, λέει η Αθήνα, για την αντιπρόταση των εταίρων. Δραματικές συσκέψεις Τσίπρα. Βαρύ το κλίμα στο Eurogroup. Ως ηφαισιακή επέστρεψε το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο την ελληνική πρόταση. Ζητούν παρεμβάσεις σε υψηλές συντάξεις ασφαλιστικό και όχι φόρους. Ισχυρές οι πιέσεις για τον ΦΠΑ και τις νησιωτικές απαλλαγές. Απίστευτη δήλωση, φίλοι. Πόσα μακαρόνια τρώνε οι Έλληνες, αναρωτήθηκε στον Sky. Κλίμα ρήξη στην πολιτική γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ. Για παράλογες απαιτήσεις μιλάω, Φλαμπουράρης. Άρωμα εκλογών από υπουργούς. Εμφύλιο στους ανεξάρτητους Έλληνες μετά την προκλητική ανάρτηση του Δημήτρη Καμένου για το Auschwitz και το Μένουμε Ευρώπη. Πιάστηκε σχεδόν στα χέρια με τη Χρυσοβελόνη. Ασχήμιες από τον Χρυσαυγίτη Χρήστο Παπά στη Βουλή. Έσκησε το νομοσχέδιο για την ηθαγένεια. Το καταψηφίζουν οι ανεξάρτητοι Έλληνες. Το σκηνικό εμπλοκής, κυρίες και κύριοι, στο παραπέντε στις Βρυξέλλες εκτοξεύει το δίκτυ της αγωνίας στα ύψη. Μετά από 6 ολόκληρες ώρες διαβουλεύσεων, ο Πρωθυπουργός με τους επικεφαλείς των θεσμών, όπως φαίνεται, δεν κατάφερε να γεφυρώσουν τις νέες μεγάλες διαφορές που προέκυψαν μετά τη σκληρή αντιπρόταση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Και αυτήν την ώρα ξεκινά ένα ακόμη δραματικό Eurogroup που εκτός συγκλονιστικού απρόπτου δεν θα ολοκληρωθεί με συμφωνία. Θα συνδεθούμε αμέσως με τις Βρυξέλλες. Τον απεσταλμένο μας Αντώνη Ατζολέτο. Σε λίγο θα είναι μαζί μας και η Ελένη Βαρβιτσιώτη. Την έχουμε μάλλον ήδη στην τηλεφωνική μας γραμμή. Συνεπώς, Ελένη, ξεκινάμε από σένα να δούμε τις πληροφορίες που έχουμε για τα όσα έγιναν κατά τη μαραθώνια αυτή σύσκεψη του Έλληνα Πρωθυπουργού με τους επικεφαλείς των θεσμών πριν ξεκινήσει αυτή την ώρα το Eurogroup. Ναι, εσύ, είναι ραγδαίες οι εξελίξεις. Είναι πάρα πολλές συναντήσεις οι οποίες συνδέονται σε διάφορα επίπεδα σήμερα. Μία από τις συναντήσεις, όντως, ίσως και πιο σημαντική, ήταν αυτή που είχε τώρα ο κύριος Τσίπρας με τους θεσμούς. Με το επικεφαλή των θεσμών. Οι πληροφορίες που έχουμε είναι πολύ λίγες, αλλά αυτό που βγαίνει είναι ότι ήταν μια έντονη συζήτηση, ότι υπήρξε ιδιαίτερα σκληρή ενστάση της κυρίας Λαγκάρ κατά τη διάρκεια της συζήτησης. Δεν προέκυψε κάποιο τελικό αποτέλεσμα από αυτή τη συζήτηση και προσερχόμαστε στο Eurogroup χωρίς να έχουμε κάποιο, από ό,τι καταλαβαίνουμε, χωρίς να υπάρξει κάποια τελική απόφαση. Συγχρόνως, την ίδια στιγμή εξελισσόταν και το Euroworking Group, δηλαδή οι εκπρόσωποι των Υπουργείων Οικονομικών της Ευρωζώνης, οι οποίοι προσπάθησαν να κάνουν ένα draft, ένα προσχέδιο μιας συμφωνίας, κυρίως στα σημεία που συγκλίνουν οι δύο πλευρές, χωρίς όμως, σε περίπτωση που φτάσει η συμφωνία σήμερα. Οι πληροφορίες όμως που έχουμε λένε ότι μάλλον δεν μπορεί να υπάρξει συμφωνία σήμερα. Άρα τι θα συζητήσουν στο Eurogroup αν δεν υπάρχει αντικείμενο? Αυτό είναι μια πολύ καλή ερώτηση και νομίζω ότι είναι ενδεικτικό ότι οι άνθρωποι, οι υπουργοί οικονομικών, οι οποίοι προσέρχονται στα Eurogroup και κάνουν δηλώσεις, δηλαδή ο κύριος Ντάισιμπλουμ, νομίζω είναι η πρώτη φορά ο οποίος μπαίνει στο Eurogroup χωρίς κάποια δήλωση. Είναι ενδεικτικό ότι δεν κάνουν κάποια δήλωση γιατί δεν έχουν και τι να πούν ακριβώς. Πολλοί μπήκαν χωρίς δήλωση. Ούτε ο Κριστίν Λαγκάρντ έκανε δήλωση, ούτε ο Μάριο Ντράγκη έκανε δήλωση, ούτε ο κύριος Βαρουφάκης έκανε δήλωση. Έκανε δήλωση όμως ο κύριος Σόιμπλε, θα την έχουμε σε λίγο. Και αναφέρω συγκεκριμένα τον κύριο Σόιμπλε, γιατί βαρύνει η κατεύθυνση που δίνει ο Γερμανός Υπουργός Οικονομικών, ότι η προετοιμασία που έχει γίνει δεν είναι αυτή που να μπορεί να επιτρέψει αποτέλεσμα στο απόψινό Eurogroup. Ναι, αυτές είναι οι πληροφορίες που έχουμε και εμείς. Νομίζω ότι είναι ενδεικτικό επίσης ότι μιλώντας με εκπροσώπους των θεσμών μας είπαν ότι δεν υπάρχουν τόσο διαφορές μεταξύ των θεσμών, ότι η στάση έχει σκληρύνει. Είναι αυτή η στάση και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Συντάσσονται δηλαδή με την πρόταση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Ναι, είναι κοινή πρόταση. Είναι κοινή πρόταση. Του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Το μόνο που διαφοροποιούνται, μας είπαν, είναι στο θέμα του ΕΚΑΣ, όπου εκεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κρατάει μια πιο ευέλικτη στάση. Δηλαδή δεν θέλει να καταργηθεί το ΕΚΑΣ άμεσα. Δηλαδή πηγαίνει πιο πολύ με την ελληνική πλευρά. Αλλά τα υπόλοιπα θέματα είναι πάνω κάτω στην ίδια στάση. Δηλαδή, σίγουρα δεν δέχονται την αύξηση της φορολογίας 12% για τις επιχειρήσεις με κέρδη πάνω από 500.000, αυτό το θεωρούν ότι είναι ένα ηφαισιακό μέτρο. Και επίσης έχουν πρόβλημα και με τις εισφορές, οι οποίες θα πρέπει να καταβάλουν οι εργοδότες και οι εργαζόμενοι στο ασφαλιστικό σύστημα. Υπάρχουν λοιπόν πολλά ακόμη που χωρίζουν τις δύο πλευρές, καταλαβαίνω, και παρά τις 6 ώρες συζήτησης με τη συμμετοχή του Έλληνα Πρωθυπουργού, δεν έχουν γεφυρωθεί οι διαφορές. Το ερώτημα είναι, Ελένη, επειδή ο χρόνος πια πιέζει ασφυκτικά και τώρα
το λέμε κατά κυριολεξίαν. Το λέγαμε για τις προηγούμενες μέρες, αλλά τώρα πραγματικά μένουν ελάχιστα 24 ώρα μέχρι να εκπνεύσει το τετράμινο της παράτασης του προγράμματος πήρε το Φεβρουάριο η κυβέρνηση. Πώς θα συνεχιστούν οι συζητήσεις? Πάμε σε κάποιο έκτακτο Eurogroup? Θα υπάρξει συνέχεια αύριο στη Σύνοδο Κορυφής? Πριν από λίγο είχα μια πληροφορία ότι μπορεί να δουλέψουν οι θεσμοί τώρα κατά τη διάρκεια της νύχτας, να φτάσουν σε ένα staff level agreement, μια συμφωνία μεταξύ τους, και στη συνέχεια μπορεί να γίνει ακόμα και Eurogroup αύριο το πρωί. Αυτό βέβαια τώρα αναμένεται να δούμε πώς θα γίνει. Άλλη πληροφορία που είχαμε είναι ότι μπορεί να γίνει έκτακτη Σύνοδο Κορυφής αύριο το βράδυ ή και την Παρασκευή το πρωί μετά τη λήξη της προγραμματισμένης Συνόδου Κορυφής. Οπότε νομίζω ότι είναι όλα τα ενδεχόμενα ανοιχτά. Σκοπός είναι ολονών να φτάσουμε σε μια συμφωνία σήμερα, αύριο ή μεθαύριο τέλος πάντων. Θα δούμε πώς εξελιχθεί το Eurogroup σήμερα. Έχουμε δύο τελείως διαφορετικές πληροφορίες, ότι μπορεί να είναι πολύ σύντομο επειδή δεν έχουμε ακριβώς κάτι να συζητήσουμε ή μπορεί να το τραβήξει πολύ αργά. Mm-hmm. Ο Σλοβάκος Υπουργός Οικονομικών είπε ότι θα είναι μεγάλη βραδιά, ενώ άλλοι είπαν ότι θα είναι πολύ σύντομη. Οπότε πραγματικά δεν ξέρω τι είναι από τα δύο να ακολουθεί, ποια από τις δύο γραμμές να ακολουθήσουμε. Νομίζω θα δείξουμε και οι επόμενες ώρες, θα είμαστε σε επαφή και σε επικοινωνία και να μεταφέρουμε τα τελευταία. Ακριβώς. Θα είναι μια μακρά νύχτα και η απόψινή, όποιο και αν είναι το αποτέλεσμα του Eurogroup και όσο και αν διαρκέσει η Ελένη. Πριν δώσω το λόγο στον Αντώνη Τζολέτο να μας δώσει και το δικό του πάρα πολύ ενδιαφέρον ρεπορτάζ, κυρίες και κύριοι, έχουμε ήδη τις δηλώσεις του Σλοβάκου Υπουργού Οικονομικών, του Αντιπροέδρου της Κομισιόν του κ. Ντομπρόφσκης και του Βέλγου Υπουργού Οικονομικών. Να τις δούμε. Τρία Eurogroup και δύο σύνοδοι κορυφής είναι αρκετά για να φτάσουμε σε μια ευρωπαϊκή συμφωνία για την Ελλάδα. Είναι βράδυ Τετάρτης και είμαι πολύ περίεργος να δω πώς θα φαίνεται η Ευρωζώνη όταν τελειώσουμε την απόψινή μας συνάντηση. Βρισκόμαστε σε διαδικασία εντατικών διαπραγματεύσεων. Πραγματοποιούμε πρόοδο. Δεν βρισκόμαστε ακόμη στο τέλος. Βασικά θα αναφέρουμε στους υπουργούς το πού βρίσκονται οι διαπραγματεύσεις και θα λάβουμε οδηγίες για το πώς να προχωρήσουμε. Αυτό που κατά τη γνώμη μου χρειαζόμαστε να κάνουμε είναι καταρχήν να φτάσουμε σε μια συμφωνία καλή για την ελληνική οικονομία, ώστε να επανακτήσει την προοπτική για το μέλλον. Κάτι που φυσικά είναι πολύ σημαντικό για κάθε Έλληνα πολίτη επίσης. Δεύτερον, χρειαζόμαστε να το κάνουμε αυτό ευθυγραμμισμένοι με το τι είναι καλό για την νομισματική ένωση, γιατί και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Πρέπει να συνδυάσουμε αυτά τα δύο και θα δούμε πόσο μακριά μπορούμε να φτάσουμε απόψε. Και αν δεν το καταφέρουμε, θα δούμε πού μπορούμε να φτάσουμε αύριο. Έχουμε και τη δήλωση του Φινλανδού Υπουργού Οικονομικών, του κυρίου Στουμπ. Δεν κρίνω την αξία της συμφωνίας αυτής καθεαυτής. Προφανώς έχει να κάνει με την πολιτική και τα χρήματα. Θα εκπλαγώ όμως θετικά αν επιτευχθεί συμφωνία απόψε. Έχει υπάρξει πολύ πηγενέλα μεταξύ του τεχνικού επίπεδου και του πολιτικού. Δεν έχουμε δει μια συνεκτική πρόταση ακόμη και θα πρέπει να την αντιμετωπίσουμε με πολύ προσοχή, βασισμένη στις κοινοβουλευτικές μας επιταγές. Σε λίγο, κυρίες και κύριοι, θα έρθουν και οι υπόλοιπες δηλώσεις των Υπουργών Οικονομικών της Ευρωζώνης. Πάμε τώρα στον Αντώνη Τζολέτο να δούμε τι πληροφορίες έχουμε πρώτα απ' όλα από την ελληνική πλευρά για όλα όσα διεμήφθησαν στην εξάωρη αυτή σύσκεψη του Πρωθυπουργού με τους επικεφαλείς των θεσμών. Ο Πρωθυπουργός που μπήκε σε αυτή τη συζήτηση έχοντας ήδη με όλους τους τρόπους διαμηνήσει την απόλυτη αντίθεσή του με την πρόταση που κατατέθηκε από τους θεσμούς, Αντώνη, και μάλιστα σε οργισμένο ύφος. Δεν καταλήξαμε. Αυτό μας έλεγαν πριν από λίγο κυβερνητικές πηγές ΣΥΑ, κυρίες και κύριοι, και ότι η συζήτηση αυτή θα συνεχιστεί. Μένει να δούμε με ποια μορφή θα συνεχιστεί και με ποια σύνθεση. Σύμφωνα με αυτά που ακούσαμε και πριν από το ρεπορτάζ της Ελένης Βαρβιτσιώτη, ήταν όντως μια δύσκολη συζήτηση, λέει το ρεπορτάζ. Γι' αυτό άλλωστε δεν υπήρξε και κάποιο αποτέλεσμα. Το κλίμα το οποίο υπάρχει εδώ στις Βρυξέλλες, ΣΥΑ, είναι μια κρύο, μια ζέστη. Για την ελληνική πλευρά, τις τελευταίες τέσσερις ημέρες πριν εκπνεύσει η προθεσμία. Η νέα αντιπρόταση ήρθε και πάγωσε την ελληνική πλευρά, πάγωσε και τον Έλληνα Πρωθυπουργό στις 5 τα ξημερώματα όταν πήρε το νέο κείμενο των θεσμών στα χέρια του. Τι ακριβώς συμβαίνει,
τι ακριβώς συνέβη. Λέγαμε και χθες στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Sky ότι υπήρχε η εκτίμηση από μέλος της διαπραγματευτικής ομάδας πως ενδεχομένως να ζητήσουν κάτι περισσότερα. Και αυτό όντως έγινε. Και στο ΦΠΑ και στις συντάξεις υπήρχε αυτή η ένδειξη και τελικά κατατέθηκε αυτό το κείμενο από τους θεσμούς, το οποίο, όπως λέει η ελληνική πλευρά, δεν μπορεί να το αποδεχτεί. Και μας έλεγαν συγκεκριμένα κυβερνητικά στελέχη πως δεν μπορούν να δεχτούν ούτε τον ΦΠΑ στην εστίαση στο 23%, ούτε την κατάργηση του ΕΚΑΣ, ούτε μια σειρά από άλλα μέτρα. Και χρησιμοποιούν και σκληρές εκφράσεις. Είναι αρμαγεδόν, λένε, αυτή η πρόταση. Είναι βάρβαρη αυτή η πρόταση. Έχουν ακουστεί πολύ σκληρές εκφράσεις από το πρωί, χαρακτηρίζοντας αυτό το κείμενο που έφτασε στα χέρια του Πρωθυπουργού σήμερα στις 5 τα ξημερώματα. Ως εκ τούτου, διερωτάται κανείς τι είναι ακριβώς αυτό που συζητάμε αυτή τη στιγμή. Συζητάμε κάποια υποχώρηση επί των προτάσεων αυτών που απορρίπτουμε κατηγορηματικά. Φέρνουμε στο τραπέζι νέες προτάσεις. Εδώ δίπλα μπαίνει ένα πολύ μεγάλο ερωτηματικό. Και φωτιά και λάβρα το χαρακτήρισε άλλο κυβερνητικό στέλεχος αυτό το κείμενο, πέρα από την βαρβαρότητα και τον αρμαγεδόνα που μόλις ανέφερες. Τι συζητάμε? Συζητάμε πάνω στα σημεία τα οποία ουσιαστικά έχουν έρθει οι δανειστές και έχουν βάλει με έναν κόκκινο στυλό στη δική μας πρόταση, προκειμένου να μην περάσουν. Μαθαίνουμε πως μέσα στην συζήτηση, όπου όντως η στάση της Κριστίν Λαγκάρντ ήταν πάρα πολύ σκληρή, έγινε κάποιο παζάρι, για να σου το πω έτσι απλά. Δηλαδή, μας είπανε, δεχτείτε την εστίαση, στο 23% σας δίνουμε το ΕΚΑΣ. Έγινε μια τέτοια κουβέντα σήμερα, προκειμένου να μπορέσει να βρεθεί μια χρυσή τομή. Δεν βρέθηκε, γιατί λέγαμε όλες τις προηγούμενες μέρες ότι τα περιθώρια ευελιξιών της ελληνικής πλευράς είναι περιορισμένα. Ήδη είχε δεχτεί, είχε προτείνει ήδη ένα πολύ σκληρό πακέτο μέτρων 8 δισεκατομμυρίων ευρώ. Και έρχονται πάνω σε αυτά να προτείνουν και κάποια περισσότερα. Όπως καταλαβαίνεις, τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα. Την ίδια ώρα που η ελληνική πλευρά ζητά και μια διασφάλιση της μεσοπρόθεσμης χρηματοδότησης, ζητά διευθέτηση του θέματος του χρέους, το οποίο οι εταίροι, οι πιστωτές φαίνεται να το βλέπουν σε δεύτερη μοίρα. Δεν έχει μπει στο τραπέζι ουσιαστικά αυτή τη στιγμή. Και μένουν στο staff level agreement στα προαπαιτούμενα, προκειμένου να κλείσουν αυτά και μετά να δουν το θέμα του χρέους. Αλλά και αυτά, ναι, δεν έχουν κλείσει. Τώρα, ο κύριος Βαρουφάκης αυτή την ώρα έρχεται αντιμέτωπος, μετά από όσα μας περιγράψατε, με τους υπόλοιπους Ευρωπαίους ομολόγους του. Είδαμε πως δεν έκανε δήλωση, Αντώνη. Πες μας κάτι, είναι μόνος του ο κύριος Βαρουφάκης απόψε? Ο κύριος Βαρουφάκης, μαθαίνουμε ότι θα είναι με τον κύριο Τσακαλώτο μαζί, όπως και στο προηγούμενο Eurogroup. Λοιπόν, σας ευχαριστώ προς το παρόν. Είμαστε σε ανοιχτή γραμμή για οτιδήποτε νεότερο προκύψει. Θα σας το μεταδώσουμε, κυρίες και κύριοι, αμέσως. Πάμε να δούμε εδώ αναλυτικά στο ρεπορτάζ του Κωνσταντίνου Δαυλού τι περιλαμβάνει αυτή η νέα πρόταση των θεσμών, την κριτική που άσκησε η Κριστίν Λαγκάρντ στο ελληνικό σχέδιο και βέβαια τις πρώτες οργισμένες αντιδράσεις από το ελληνικό στρατόπεδο. Η μορφή συνολικής αντιπρότασης προς την Αθήνα πήραν οι σοβαρές ενστάσεις του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου στα μέτρα που παρουσίασε η κυβέρνηση και τα οποία κρίθηκαν από τους εταίρους ως απολύτως ηφαισιακά. Ο Πρωθυπουργός μόλις ενημερώθηκε για τις αλλαγές αυτές και ενώ βρισκόταν στις Βρυξέλλες, αντέδρασε έντονα, αφήνοντας αιχμές για τη στάση του Ταμείου. Η επιμονή συγκεκριμένων θεσμών να μην αποδέχονται ισοδύναμα μέτρα δεν έχει ξαναγίνει ούτε στην Ιρλανδία ούτε στην Πορτογαλία. Η στάση αυτή δύο ενδεχόμενα μπορεί να κρύβει. Είτε δεν θέλουν συμφωνία, είτε εξυπηρετούν συγκεκριμένα συμφέροντα στην Ελλάδα. Πρωταγωνιστή στην απόρριψη των ελληνικών θέσεων ήταν το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, με την Κριστίν Λαγκάρντ πάντως να δηλώνει σε περιοδικό ότι δεν επιθυμεί Brexit. Το συνταξιδοτικό σύστημα της Ελλάδας οδεύει κατευθείαν προς τον τοίχο και μάλιστα με μεγάλη ταχύτητα. Το 16% του ΑΕΠ πηγαίνει σε πληρωμές συντάξεων και ποσοστό μεγαλύτερο του 75% των δημόσιων δαπανών αφορά συντάξεις, μισθούς και κοινωνικές παροχές. Αυτό δεν είναι βιώσιμο. Οι ελληνικές αρχές το γνωρίζουν καλά, μου το είχε πει προσωπικά και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός. Ωστόσο, επισημαίνω ότι η πρόθεση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου δεν είναι αγγίξη τις χαμηλές συντάξεις. Αυτές θα πρέπει να προστατευθούν. Πάντως, με τη φιλοσοφία της αντιπρότασης φαίνεται να συνενούν και οι άλλοι δύο δανειστές, κυρίως λόγω της γερμανικής θέσης που έχει τονίσει επανειλημμένος
ότι χωρίς την υπογραφή Λαγκάρντ δεν μπορεί να υπάρξει συμφωνία. Η θέση της γερμανικής κυβέρνησης παραμένει η ίδια. Οι τρεις θεσμοί πρέπει να αξιολογήσουν τις προτάσεις από κοινού και να υποβάλουν κοινή πρόταση προς το Eurogroup προκειμένου να ληφθεί απόφαση. Σύμφωνα με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, οι ελληνικές προτάσεις βάλουν κατά της επιχειρηματικότητας. Γι' αυτό και πρότεινε αλλαγές σε όλο του το φάσμα. Για τον ΦΠΑ στην εστίαση ζητά να ανέβει στον μεγάλο συντελεστή του 23% αντί του 13% που πρότεινε η Αθήνα. Προτάσει φόρος στις επιχειρήσεις 28%, μία μονάδα χαμηλότερα από την ελληνική πρόταση, ενώ αντικαθιστά την αύξηση των εισφορών στο 3,9% που πρότεινε η Ελλάδα με συγχώνευση των ταμείων. Τέλος, επιμένει σε μεγαλύτερο ψαλίδι των αμυντικών δαπανών κατά 400 εκατομμύρια από 200. Αν οι Έλληνες θέλουν να δουν ανάπτυξη, χρειαζόμαστε δουλειές και αυτό είναι που χρειάζονται. Χρειάζονται μεταρρυθμίσεις, χρειάζεται συμφωνία και παρακαλώ τις ελληνικές αρχές να προχωρήσουν σε αυτές τις μεταρρυθμίσεις. Δουλεύουμε σκληρά γι' αυτό. Επίσης, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο επιμένει η κατάργηση της ρήτρας μηδενικού ελλείμματος να προχωρήσει μόνο αν η Αθήνα παρουσιάσει ισοδύναμα μέτρα, ενώ επισπεύει κατά 3 χρόνια την εξάλληψη των πρόωρων συντάξεων από το 2025 που ήταν η ελληνική πρόταση. Για το ΕΚΑΣ προτείνει την αντικατάστασή του έως το 2017, ενώ η κυβέρνηση σχεδιάζει την σταδιακή αλλαγή του μετά το 2020. Παράλληλα όμως το Ταμείο αυξάνει τις εισφορές ασθενείας των συνταξιούχων από το 5% της ελληνικής πρότασης στο 6%, ζητώντας εδώ και τώρα την πλήρη κατάργηση όλων των φόρων υπερτρίτων. Δεν έχω τίποτα άλλο να πω. Έχουμε πολλή δουλειά σήμερα. Επιπλέον, στο κείμενο που έλαβε η κυβέρνηση, προτείνεται η αλλαγή στον τρόπο υπολογισμού της σύνταξης βάσει ψηφισμένου νόμου του 2010 που εισάγει τη βασική και την αναλογική σύνταξη. Την έβρεση ισοδυνάμων για να πραγματοποιηθεί η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας που ακυρώνει τις περικοπές των συντάξεων ζητά τη θέσπιση 100% της προκαταβολής φόρου στα νομικά πρόσωπα και την κατάργηση των φοροαπαλλαγών στα αγροτικά καύσιμα. Τέλος, απορρίπτει τις κυβερνητικές προτάσεις για επιβολή φορολογίας στα φρουτάκια και τον ηλεκτρονικό τζόγο, για την αδειοδότηση της κινητής τηλεφωνίας επόμενων γενεών και για τις φοροαπαλλαγές στα νησιά που προτίθεται να υιοθετήσει η κυβέρνηση λόγω της κατάργησης της έκπτωσης του ΦΠΑ. Άμεση ήταν η αντίδραση του Μεγάρου Μαξίμου που απέρριψε τις προτάσεις. Μας έδωσε ένα κείμενο ελάχιστα διαφορετικό από την πεντασέλιδη πρόταση Juncker. Είναι μια απολύτως μη αποδεκτή πρόταση. Πάντως, η διαπραγμάτευση δεν ξεκίνησε με καλή διάθεση. Χαρακτηριστική είναι η απότομη αντίδραση προς τους δημοσιογράφους του Κλάους Ρέγκλιν, προέδρου του ESM. Αφήστε με να μπω εδώ μέσα. Εργαζόμαστε σκληρά για συμφωνία. Κατά το απόγευμα, με δελτίο τύπου, το Υπουργείο Οικονομικών τόνισε ότι διαψεύδει δημοσιεύματα σύμφωνα με τα οποία ο Υπουργός Οικονομικών Γιάννης Βαρουφάκης ζήτησε αποχώρηση από τη διαπραγμάτευση εάν δεν υπάρξει υπαναχώρηση από την πλευρά του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Μια ανακοίνωση που δείχνει το τεταμένο κλίμα των διαπραγματεύσεων. Καλησπέριζω εδώ τον Αλέξη Παπαχελά, διευθυντή της εφημερίδας Η Καθημερινή. Πριν ζητήσω την εκτίμησή σου και τις πληροφορίες σου, να δούμε και τις δηλώσεις που έκαναν ο Wolfgang Schäuble και ο Αυστριακός Υπουργός Οικονομικών Σέλινγκ. Δεν έχω να πω τίποτα σήμερα. Η αίσθησή μου είναι ότι δεν έχουμε προχωρήσει περισσότερο από εκεί που ήμασταν τη Δευτέρα. Αλλά τώρα αρχίζουμε και θα δούμε τι θα γίνει. Δεν θέλω να κάνω σπέκουλα. Σε κάθε περίπτωση όμως, η κατάσταση της προετοιμασίας είναι τέτοια που δεν επιτρέπει αισιοδοξία ότι θα καταλήξουμε σε ένα αποτέλεσμα απόψε. Δεν έχουμε προχωρήσει ακόμη πολύ. Νομίζω πως έχουμε ένα μακρύ δρόμο μπροστά μας. Δεν έχουμε τις βάσεις, τα κείμενα που να δείχνουν την υλοποίηση, προκειμένου να καταλήξουμε σε αποτέλεσμα. Το μεγαλύτερο εμπόδιο είναι ότι η Ελλάδα επιμένει πως πρέπει να γίνει η αναδιάρθρωση του χρέους της μέσω ενός συνδυασμού από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας και την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Πράγμα που ερμηνεύεται από πολλούς ως προσπάθεια για ένα τρίτο πρόγραμμα από την πίσω πόρτα. Πάμε λοιπόν σε ένα ακόμη δραματικό άκαρπο Eurogroup. Το θέμα είναι πώς θα ξημερώσουμε τώρα, Λέξη, τι πρέπει να περιμένουμε. Κοίταξε, όπως τα καταλαβαίνω εγώ, ουσία είναι ότι σήμερα υπήρξε μια δραματική συνάντηση του Πρωθυπουργού και κάποιων συνεργατών του με οι εξαμερίες που λέμε, με τους επικεφαλείς θεσμούς. Δεν ήταν μια εύκολη συνάντηση. Κατάλαβα ότι υπήρχαν κάποιες στιγμές όπου ο Πρωθυπουργός σκεπτόταν ακόμα και να φύγει και πάει εδώ να διακόψει τη διαπραγμάτευση. Δεν το έκανε. Διότι προφανώς είναι τα ρίσκα πάρα πολύ μεγάλα και έχουμε φτάσει σε εξαιρετικά οριακό σημείο. Δεν υπήρξε κατάληξη σε αυτή τη διαπραγμάτευση. Εκεί γίνεται η διαπραγμάτευση, όχι στο Eurogroup. Δεν νομίζω ότι θα γίνει τίποτα στο Eurogroup. Αυτό το οποίο είναι σαφές αυτή την ώρα είναι ότι υπάρχει ένα πολύ κακό, αν θες, πάρα πολύ αρνητικό κλίμα.
Δηλαδή, εμείς χαρακτηρίζουμε αρμαγεδόνα το σχέδιο, το οποίο ουσιαστικά είναι ξανά το σχέδιο Juncker. Η άλλη πλευρά λέει ότι η ελληνική πλευρά υπαναχώρησε από κάποιες από τις προτάσεις τις οποίες είχε στείλει αρχικώς. Και ότι αυτό δημιουργήσε όλο αυτό το κακό κλίμα. Είναι ένα παζάρι τώρα, για να μην γελιόμαστε. Πάρα πολύ άγριο. Πάρα πολύ άγριο, πάρα πολύ σκληρό. Και στην κόψη του ξηραφιού είχε παίζουμε με τα λεπτά χρόνο, και παίζουμε βέβαια με πολύ έτσι δύσκολες συνθήκες. Νομίζω ότι όλοι το γνωρίζουν αυτό. Προσωπικά πιστεύω ότι αυτό κάπου θα καταλήξει. Δεν είμαι σίγουρος αν θα καταλήξει αύριο, σε κάποιο δηλαδή Eurogroup θα γίνει το πρωί, αφού όλη τη νύχτα συζητάνε μεταξύ τους και διαπραγματεύονται. Ή αυτό που έλεγα πάντα από την αρχή, το οποίο βέβαια δεν είναι μια εύκολη ιστορία, μήπως φτάσουμε την Τρίτη που είναι η πληρωμή στο Δούνου του, κατά τις 12 παρατέταρτο να υπάρξει μια συμφωνία. Να έχουμε δηλαδή ένα Grand Guignol. Όλα θα τα ζήσουμε. Νομίζω ότι πραγματικά μην εκπλαγούμε, θα τα ζήσουμε όλα. Και αν μπορούσα να προσθέσω κάτι, είναι ότι αυτό που με φοβίζει σε όλη αυτή την ιστορία είναι πια ότι εκτός από το λόμπι δραχμής εσωτερικού, το οποίο λέει δεν θέλουμε καμία συμφωνία, η Ελλάδα είναι καλύτερα έξω από το ευρώ και όλα τα υπόλοιπα, είναι για μένα σαφές στο δικό μυαλό ότι υπάρχει και ένα λόμπι δραχμής εξωτερικού, το οποίο μπορεί για δικούς του λόγους να έχει αποφασίσει ότι η Ελλάδα δεν μπορεί να είναι πλέον στην Ευρωζώνη. Και πιστεύω ότι αυτός ο συνδυασμός μας βάζει πραγματικά σε μια ζώνη ατυχήματος. Αλέξη, ευχαριστούμε πολύ. Αυτό ακριβώς που είπες, το λόμπι της δραχμής εξωτερικού, επιβεβαίωσε με τον πλέον ειλικρινή τρόπο ο Ιταλός Πρωθυπουργός, μιλώντας σήμερα στο κοινοβούλιο του, στο Ιταλικό Κοινοβούλιο. Σε ευχαριστώ πολύ και πάμε να δούμε τι είπε. Οι Έλληνες και η ελληνική κυβέρνηση πρέπει να γνωρίζουν και τους το λέμε με την αγάπη ενός φίλου και με αυτή την εγκύτητα όσων γνωρίζουν τις δυσκολίες που πέρασε ο ελληνικός λαός αυτά τα τελευταία χρόνια. Ότι υπάρχει μια ισχυρότατη πίεση από τις κοινές γνώμες ευρωπαϊκών χωρών, ιδιαίτερα ορισμένων, για να χρησιμοποιήσουν αυτό το παράθυρο που ανοίγεται με τις περιστάσεις για να κλείσουν τους λογαριασμούς τους με την Ελλάδα και να ξεκαθαρίσουν μια για πάντα το ζήτημα της παραμονής της Ελλάδας στην Ευρωζώνη. Μια πολύ ενδιαφέρουσα δήλωση τώρα από το Γαλλικό Κοινοβούλιο, προτού φύγει ο Μισελ Σαπέν για να φτάσει στις Βρυξέλλες και να συμμετάσχει στο απόψινο Eurogroup. Οι Έλληνες δεν χρωστάνε στις χρηματαγορές. Δεν χρωστάνε στους τραπεζίτες για να πλουτίζουν αυτοί πάνω στην πλάτη των βασάνων τους. Οι Έλληνες χρωστάνε σε όλους εμάς τους φορολογούμενους. Γάλλους, Ευρωπαίους, Γερμανούς, Ισπανούς, Ιταλούς, Λιθουανούς, Σλοβάκους, Σλοβένους. Ακόμα και σε χώρες όπου η κατάσταση είναι επίσης πολύ δύσκολη. Επειδή πρόκειται για κρατικό χρέος, το ζήτημα πρέπει να αντιμετωπιστεί μεταξύ κρατών. Πρέπει να βρούμε μια βιώσιμη λύση. Μια σταθερή λύση και γι' αυτό θα εργαστούμε σήμερα. Une solution solide et ce à quoi nous allons aujourd'hui travailler. Λοιπόν, οι εξελίξεις τρέχουν όπως με πληροφορούν. Σε λίγο θα πάμε και πάλι στις Βρυξέλλες. Έχουμε νεότερα. Μέχρι τότε, Νίκο Φιλιππίδη, πάμε να δούμε ποια είναι τα θέματα που έβαλαν ευνηδίως κατά την κυβέρνηση στο τραπέζι οι θεσμοί σε αυτή τη νέα πρόταση. Να μας βοηθήσεις να καταλάβουμε συνεπώς πού έγινε αυτή τη στιγμή η εμπλοκή, το πρόβλημα. Λοιπόν, με αυτό το κόκκινο στυλό που έχουν διορθωθεί τα ελληνικά κείμενα, ξεκινάμε με μια επιβάρηση που η αλήθεια είναι κανείς δεν την υπολόγιζε. Με μια λέξη στο σκέλος του ΦΠΑ που σβήστηκε, που αφορούσε τα βασικά τρόφιμα, και μπήκε η λέξη μη επεξεργασμένα, αυτόματα το γάλα που έχει υποστεί λόγω παστερίωσης θερμική επεξεργασία, ανεβαίνει το ΦΠΑ στο γάλα, επαναλαμβάνω, στο φρέσκο γάλα, αλλά και σε όλες τις άλλες κατηγορίες, το 23% και μάλλον εκεί θα πάει και το ελαιόλαδο. Η εστίαση προτείνεται... Εδώ μιλάμε για προϊόντα ευρείας κατανάλωσης, έτσι. Βέβαια. Βέβαια. Και προφανώστατα θα χρειαστούν ερμηνείες και για πολλά άλλα τρόφιμα. Για πάρα πολλά τρόφιμα, η πλειοψηφία των οποίων υπόκειται σε τεμαχισμό, αποστέωση και διάφορες άλλες διαδικασίες. Πάμε παρακάτω. Βλέπουμε εστίαση στο 23. Νησιά Αιγαίου δεν καταργείται μόνο η έκπτωση 30%, αλλά μαζί και όλες οι φοροαπαλλαγές που συνοδεύουν το ευνοϊκό φορολογικό καθεστώς για τους κατοίκους των νησιών, ακόμα και η ελληνική πρόταση για ένα επίδομα για όσους έχουν χαμηλά εισοδήματα. Από εκεί και πέρα, το ΕΚΑΣ, που όπως ακούσαμε για την Ελένη Βαρβιτσιώτη, είναι κάτι που συζητούν οι δύο πλευρές, ζητούν σταδιακή μείωση από του χρόνου και κατάργησή του στο τέλος του 2017. Η ελληνική αντιπρόταση, να θυμίσουμε, ισχυρίζεται επίσης την κατάργηση και υποστηρίζει την κατάργηση του ΕΚΑΣ, αλλά αρχίζει γενομένως από το 2018 με πλήρη εξαφάνισή του το 2020, εκεί ενδεχομένως να είμαστε λίγο πιο κοντά. Στο στόχαστρο τώρα και τα προνόμια των ειδικών ταμείων. Για να δούμε εδώ.
Εδώ μόνο τυχαίο δεν είναι. Έχει σβηστεί με κόκκινο στυλό η αύξηση της εισφοράς για εργοδότες και εργαζόμενους στο 3,9 και έχει μπει εξίσωση φορών με αυτές του ΕΚΑ, του ΙΚΑ, συγγνώμη, για τα ταμεία τα οποία χρηματοδοτούνται από τον προϋπολογισμό, υπονοώντας με σαφήνεια ότι μιλάμε ακόμα και για κατάργηση της κρατικής χρηματοδότησης για αυτά τα ταμεία. Στους χαμένους, εντόνως θα έλεγα, παραμένουν οι αγρότες. Και στην πρόταση Juncker της 3ης Ιουνίου και στη σημερινή έχουν προσθεθεί δύο εδάφια. Ένα που καταργεί το αγροτικό πετρέλαιο, το φτηνό αγροτικό πετρέλαιο, και το δεύτερο επανεξέταση του μειωμένου συντελεστή 13% από το πρώτο ευρώ, το οποίο να θυμίσουμε στην αρχική πρόταση ήταν να πάει στο 33%. Τώρα δεν υπάρχει αναφορά, υπονοεί ότι πρέπει να πάει στο 26%. Για τις επιχειρήσεις τώρα. Βγαίνει από το τραπέζι η ελληνική πρόταση, σβήνεται με το κόκκινο στυλό η εισφορά 12% σε κέρδη πάνω από 500.000 ευρώ. Και εδώ υπάρχει ισχυρή ένσταση και κυρίως από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, από ό,τι πληροφορούμαστε. Ακριβώς. Και μειώνεται κατάτι ο συντελεστής νομικών προσώπων από το 29% που προτείνει η ελληνική πλευρά, ήταν στο 26%, να πάει στο 28%, λέει η πλευρά των δανειστών. Και βέβαια περιλαμβάνει και άλλα θέματα τα οποία έχουν σβηστεί εντελώς, όπως για παράδειγμα αυτή η μετάβαση από το 4G στο 5G, στο 5G δηλαδή, επί της ουσίας για την κινητή τηλεφωνία που είχαν μπει 350 εκατομμύρια ευρώ στόχος εσόδων, όπως επίσης έχουν διαγραφεί και η ιστορία με τις παιχνιδομηχανές, με τους κουλοχέριδες, έχουν φύγει και τα δύο από το κείμενο το ελληνικό. Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πολύ, Νίκο Φιλιππίδη. Σε κατάσταση σοκ, κυρίες και κύριοι παράγοντες της αγοράς και του τουρισμού, παρακολουθούν όλες αυτές τις πληροφορίες για αύξηση του ΦΠΑ, περιμένοντας να δουν τελικώς πού θα καταλήξει η διαπραγμάτευση Αθήνας δανειστών. Οι αντιδράσεις στην ισιωτική χώρα φουντώνουν, ενώ εκπρόσωποι της αγοράς προειδοποιούν για μεγάλες ανατιμήσεις σε προϊόντα ευρείας κατανάλωσης. Αντίθετη άποψη φαίνεται να έχει ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, ο κύριος Νίκος Φίλης, ο οποίος έκανε μάλιστα σήμερα μία δήλωση που προκάλεσε μεγάλη αίσθηση για την κατανάλωση των μακαρονιών στην Ελλάδα. Είναι ο αξέχαστος Θανάσης Βέγκος που στην ταινία του περιγράφει την κατάσταση με το αγαπημένο φαγητό των Ελλήνων, τα ζυμαρικά. Πού να γνώριζε όμως ότι ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, Νίκος Φίλης, πολλά χρόνια μετά το γύρισμα της ταινίας, θα αμφισβητούσε, αναφερόμενος στα αγαπημένα των Ελλήνων ζυμαρικά, ότι θα υπάρξουν επιπτώσεις στα νοικοκυριά από την αύξηση στο φόρο προστιθέμενης αξίας. Άκουσα ένα επιχείρημα που λέει ότι τα μακαρόνια, ας πούμε, και η σάλτσα που μαρώ που φτιάχνει η τελευταία νοικοκυρά στο τελευταίο σπίτι της χώρας, ακριβένουν 10%. Θα σας απαντήσω αμέσως. Πρώτα απ' όλα, αμφισβητώ αυτούς τους υπολογισμούς. Δηλαδή, πόσα μακαρόνια τρώει ο κόσμος για να βγάλουμε 10% αύξηση στις δαπάνες. Το μόνο που θα με ευχαριστούσε τώρα είναι ένα πιάτο με μια περιποιημένη λαχταριστή μακαρονάδα. Ίσως ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ να αγνοεί και την εύστοχη λεζάντα της διαθήμησης δεκαετίας του 90. Είναι μακαρονάς. Τι να κάνουμε. Στα μέτρα που φέρνει η κυβέρνηση ώστε να εισπράξει 680 εκατομμύρια ευρώ το 2015 και 1,4 δισεκατομμύρια ευρώ το 2016, προβλέπεται η αύξηση του ΦΠΑ στα νησιά του Αιγαίου και η κατάργηση του ειδικού καθεστώτος, διπλασιασμό του ΦΠΑ στα ξενοδοχεία, που φτάνει πλέον το 13%, ΦΠΑ στο 23% στα τρόφιμα, όπως τα μπισκότα, οι σοκολάτες, οι κονσέρβες, τα αναψυκτικά, τα μακαρόνια και το κρέας, ενώ άγνωστο παραμένει το καθεστώς στις ταβέρνες και στα εστιατόρια. Οι επιπτώσεις για τα νοικοκυριά μόνο από αυτές τις αυξήσεις θα φτάσουν έως και 400 ευρώ επιπλέον το έτος. Αν σκεφτείτε ότι οι μισθοί έχουν πέσει κατά πολύ στο μισό, η αναλογία δηλαδή είναι στο αντίστροφο, οπότε θα πεινάσουμε. Εγώ είμαι συνταξιούχος, παίρνω χαμηλή σύνταξη. Δεν θα μου φτάνει. Δεν μου φτάνει τώρα, δεν θα μου φτάνει χειρότερα τα πράγματα. Άκουσα ένα επιχείρημα που λέει ότι τα μακαρόνια, ας πούμε, και η σάλτσα που μαρώ που φτιάχνει η τελευταία νοικοκυρά στο τελευταίο σπίτι της χώρας, ακριβένουν 10%. Θα σας απαντήσω αμέσως. Πρώτα απ' όλα, αμφισβητώ αυτούς τους υπολογισμούς. Δηλαδή, πόσα μακαρόνια τρώει ο κόσμος για να βγάλουμε 10% αύξηση στις δαπάνες του. Μισό κιλό μακαρόνια κοστίζουν σήμερα με ΦΠΑ στο 13% προς 1 ευρώ και 20 λεπτά. Αν αυξηθεί στο 23%, ίσως να έχουμε μια αύξηση κοντά στα 20 λεπτά για το ίδιο μισό κιλό. Όμως το ερώτημα που προκύπτει είναι αν θα τα πληρώνουμε με ευρώ ή με δραχμές. Το σίγουρο πάντως είναι ότι τόσο στα νοικοκυριά στο χερσαίο τμήμα της χώρας, όσο και οι νησιώτες μας θα κληθούν να πληρώσουν στην κατανάλωση τα χρήματα που χρειάζεται η οικονομία, ώστε να λειτουργήσει.
Πάμε στις Βρυξέλλες, έχουμε νεότερα. Αντώνη Ατζολέτο, σε ακούμε. Λοιπόν, δύο πράγματα, Ασία, κυρίες και κύριοι, σε σχέση καταρχάς με το χρονοδιάγραμμα από εδώ και πέρα. Οι πληροφορίες λένε πως οι διαβουλεύσεις σαφώς θα συνεχιστούν με πυρετόδες ρυθμούς και μετά το Eurogroup. Μένει να δούμε αν θα γίνουν κάποιες διαβουλεύσεις στις οποίες θα συμμετέχει και ο ίδιος ο Αλέξης Τσίπρας. Αλλιώς σίγουρα θα συνεχιστούν σε πιο χαμηλό επίπεδο. Επίσης, οι πληροφορίες λένε ότι πιθανότατα να υπάρξει νέο Eurogroup αύριο πριν τη σύνοδο κορυφής. Να σε διακόψω λίγα δευτερόλεπτα να ενημερώσω τους τηλεθεατές μας ότι βλέπουμε ζωντανή εικόνα εμείς αυτή τη στιγμή από το εσωτερικό της αίθουσας όπου θα διεξαχθεί σε λίγα λεπτά το Eurogroup. Δεν έχει ξεκινήσει ακόμη η συζήτηση μεταξύ των Υπουργών Οικονομικών της Ευρωζώνης. Είδαμε την κυρία Λαγκάρντ στα πλάνα μας κάποια στιγμή. Συζητούν μεταξύ τους, ζυμώνονται που λέμε. Οι Υπουργοί Οικονομικών, ο κύριος Βαρουφάκης είναι με τον κύριο Τσακαλώτο, οι δυο τους, όπως μας είπες και νωρίτερα, Αντώνη, και ενώ βλέπουμε αυτές τις ζωντανές εικόνες, σε ακούμε για τη συνέχεια των πληροφοριών σου. Έχουμε την πρώτη αντίδραση από κυβερνητικούς κύκλους σε σχέση με την νέα πρόταση των θεσμών. Τονίζουν λοιπόν από το Μέγαρο Μαξίμου πως η αντιπροσωπεία της ελληνικής κυβέρνησης προσήλθε στη σημερινή διαπραγμάτευση με βάση το κείμενο της πρότασης, το οποίο οι θεσμοί είχαν αποδεχτεί ως βάση συζήτησης τη Δευτέρα, τονίζουν. Οι θεσμοί από την πλευρά τους, λένε, από το Μέγαρο Μαξίμου, κατέθεσαν νέα πρόταση, η οποία μεταφέρει τα βάρη σε μισθωτούς και συνταξιούχους με τρόπο κοινωνικά άδικο, ενώ την ίδια στιγμή αποφεύγεται η αύξηση των βαρών στους έχοντες και καταλήγουν από το Μέγαρο Μαξίμου, τονίζοντας πως η ελληνική πλευρά αδυνατεί να συμφωνήσει σε μια τέτοια κατεύθυνση. Οι διαπραγματεύσεις συνεχίζονται σε όλα τα επίπεδα, τονίζουν κυβερνητικές πηγές. Μάλιστα. Λοιπόν, θα σας ξαναβρούμε για όλα τα νεότερα, Αντώνη, καθώς κυρίες και κύριοι βλέπουμε ότι ξεκινά από στιγμή σε στιγμή και το Eurogroup. Τώρα, εκρηκτικό ήταν το κλίμα και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σήμερα, όπου τέθηκε το ελληνικό ζήτημα. Τους ευρωβουλευτές ενημέρωσε για την πορεία των διαπραγματεύσεων ο αντιπρόεδρος της Κομισιόν, Φρανς Τίμερμανς, ο οποίος επανέλαβε πως η Επιτροπή θα κάνει ό,τι μπορεί για να βρεθεί κοινός τόπος για την Ελλάδα. Σφοδρή επίθεση στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο για τις συντηρητικές κυβερνήσεις της Ευρώπης εξαπέλυσε ο Δημήτρης Παπαδημούλης. Ενώ ο Γκι Φερχόφστατ από τους Φιλελεύθερους υπογράμμισε ότι είναι θέμα χρόνου να ξεκινήσει η συζήτηση για τρίτο πρόγραμμα στην Ελλάδα. Την ώρα που οι διαπραγματεύσεις της κυβέρνησης με τους εταίρους βρίσκονται στην κόψη του ξηραφιού, τα αίματα άναψαν και στη συνεδρίαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου όπου συζητήθηκε το ελληνικό ζήτημα. Μιλώντας ενώπιον των συναδέλφων του, ο Μάνφρεντ Βέμπερ από το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση στην ελληνική κυβέρνηση, προκαλώντας την έντονη αντίδραση του Δημήτρη Παπαδημούλη. Για μία ακόμα φορά βλέπουμε τους οικονομικούς δείκτες να επιδεινώνονται στην Ελλάδα με τις υποσχέσεις των τελευταίων μηνών να μην υλοποιούνται. Η κομμουνιστική κυβέρνηση το τελευταίο διάστημα έχει πολύ απλά διαλύσει τη χώρα. Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και κάποιες συντηρητικές κυβερνήσεις που αποτελούν μειοψηφία μες στην Ευρώπη δείχνουν να μην θέλουν συμφωνία, παρότι αυτό είναι το κοινό συμφέρον και της Ελλάδας και της Ευρώπης, αλλά αντίθετα θέλουν να την υπονομεύσουν και θέλουν να ταπεινώσουν τον ελληνικό λαό. Τους ευρωβουλευτές ενημέρωσε για την πορεία των διαπραγματεύσεων ο αντιπρόεδρος της Κομισιόν, Φρανς Τίμερμανς, ο οποίος επανέλαβε τη βούληση της Επιτροπής για την εξέβρεση λύσης. Επιμένω ότι η Κομισιόν θα συνεχίσει τις προσπάθειες για να βρει συμβαστική λύση, η οποία και θα βασίζεται στην ιδέα ότι δεν πρέπει να αφήσουμε τον ελληνικό λαό να υποφέρει κι άλλο. Ιδιαίτερα επικριτικός τόσο απέναντι στους θεσμούς όσο και στην ελληνική κυβέρνηση εμφανίστηκε ο Γκι Φερχοφστάντ της Συμμαχίας Φιλελεύθερων και Δημοκρατών. Δεν συζητάμε για λύση για την Ελλάδα. Συζητάμε για το πώς θα δώσουμε τα τελευταία 7 δις από το δεύτερο μνημόνιο. Όλοι γνωρίζουμε ότι είναι θέμα χρόνου να συζητήσουμε τρίτο πακέτο. Στην Ελλάδα θα πρέπει να τελειώνουμε το πελατειακό και διεφθαρμένο σύστημα που υπάρχει, με το διωγγωμένο δημόσιο τομέα και με το γεγονός ότι δεν έχουν ακόμα απελευθερωθεί επαγγέλματα στον ιδιωτικό τομέα. Μπορώ να μιλήσω τώρα. Σεβασμό στη βούληση του ελληνικού λαού ζήτησε ο Μανώλης Γλέζος στην τελευταία τοποθέτησή του στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Θα σεβόμαστε τη βούληση ενός λαού, όποιου κι αν είναι, ναι ή όχι. Αυτό είναι το πρόβλημα. Ο ελληνικός λαός αποφάσισε και οικοδομεί το παρόν και το μέλλον του και δεν θέλει να τον πνίξουν οι δανειστές του.
Να καλησπέρισω στο σημείο αυτό τον Μπάμπη Παπαδημητρίου. Μπάμπη, σήμερα πριν φύγει ο Πρωθυπουργός για τις Βρυξέλλες και έχοντας λάβει γνώση της νέας αντιπρότασης των θεσμών, είπε σε συνεργάτες του, όπως ακούσαμε στο ρεπορτάζ, μήπως τελικώς δεν θέλουν συμφωνία οι εταίροι. Ή αυτό συμβαίνει, φέρεται να είπε ο Πρωθυπουργός, ή εξυπηρετούν συγκεκριμένα συμφέροντα στην Ελλάδα, σημειώνοντας ότι πουθενά σε καμία χώρα που έχει ενταχθεί σε πρόγραμμα δεν έχουν απορριφθεί ισοδύναμα μέτρα. Γιατί λοιπόν το κάνουν τόσο δύσκολοι και οι εταίροι από την πλευρά τους? Ναι, υπάρχουν διάφορες απαντήσεις, αλλά δεν μπορώ να σου πω ότι είμαι σίγουρος για τον ποιος είναι ο λόγος. Πάντως, οι εταίροι πάντοτε παρακολουθούν πολύ προσεκτικά τι γίνεται εδώ στην Ελλάδα. Μην ξεχνάμε επιπλέον ότι η Ελλάδα έχει μείνει μόνη της πλέον. Είναι η μόνη χώρα που έχει απομείνει σε πρόγραμμα και που έχει επομένως όλα αυτά τα προβλήματα. Άρα, όταν βλέπουν την κυβέρνηση εδώ να τα εμφανίζει και να τα παρουσιάζει με κάποιο τρόπο, να πανηγυρίζει για την νίκη που κατήγαγε έναντι των κακών που προσπαθούν ΑΒΓ πράγματα, πάντοτε να ξέρετε ότι θα ακολουθήσει. Το έχουμε δει τον τελευταίο καιρό. Νομίζω ότι σιγά σιγά το μαθαίνει και η κυβέρνηση και η διαπραγματευτική ομάδα και τα τεχνικά κλιμάκια. Προφανώς και ο Πρωθυπουργός. Πάντοτε ακολουθεί ένα brand de fer από την πλευρά του. Εντάξει, εδώ δεν μιλάμε όμως για προσωπικές σχέσεις, ναι, που έχουν και ανταγωνισμούς και προσωπικά χαρακτηριστικά. Λέγαμε και προχθές από τις Βρυξέλλες, όταν εξέπαιμε στο δελτίο μας από εκεί, πως έχει κάνει ένα τεράστιο βήμα, έχει κάνει ένα άλμα η ελληνική κυβέρνηση σε σχέση με το πώς ξεκίνησε, με την αρχική της στάση, όταν έλαβε στα χέρια του το τιμόνι της χώρας ο Πρωθυπουργός. Ναι, κοίτα να δεις, είναι λογικό. Ο κύριος Τσίπρας το βλέπει, όπως το είδε και ο άνθρωπος όταν πάτησε στη σελήνη. Έκανε ένα μικρό βήμα εκείνος, αλλά έκανε ένα τεράστιο βήμα η ανθρωπότητα. Και για την αριστερά, για την κυβέρνηση του κ. Τσίπρα, όλα αυτά είναι πάρα πολύ σημαντικά. Αν ρωτήσεις εκείνους που διαπραγματεύτηκαν τα προηγούμενα χρόνια, θα σου πούνε ότι περάσαμε από τέτοια και πολύ χειρότερα. Τότε καθότανε δίπλα, παραδίπλα, στην οθόνη του από πίσω, κάπου ήταν, σε κάποιο καφενείο, τα πίνανε ο Τσίπρας και η παρέα του και γέλαγαν σε βάρος τους. Τώρα δυστυχώς περνούν την ίδια αυτή δραματική, το δραματικό αυτόν εξευτελισμό. Καλύτερα θα κάνετε να μαζέψει και να γυρίσει στην Ελλάδα. Εγώ δεν έχω καμία απολύτως αντίρρηση πλέον. Νοείς, εδώ που φτάσαμε. Κοίτα να δεις, ένα θέμα σαν και αυτό. Να ασκήσει τη συμφωνία εδώ που έχουμε φτάσει και να γυρίσει. Να κάνει ότι... τι και να συμβεί τι στη χώρα. Δηλαδή. Να κάνει όλα αυτά που λέει ότι μπορεί να κάνει. Εδώ υπάρχουν υπουργοί που λένε ότι έχουμε τα λεφτά να πληρώσουμε. Να δούμε. Καλά, όμως ο Πρωθυπουργός διαβουλεύεται. Δεν είναι υπουργοί. Όχι, περίμενε. Μισθούς και συντάξεις με κλειστές τράπεζες. Θα υπάρχει δυνατότητα. Μήπως δεν έχουν σκεφτεί. Γιατί πάμε για κλείσιμο τραπεζών. Μα τα λεφτά που λένε ότι έχουν δεν τα έχουν. Τα λεφτά έρχονται κάθε φορά που δίνει η ΕΛΕΗ, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και η Τράπεζα της Ελλάδας. Σε καθημερινή βάση. Ωστόσο, μέχρι την Τρίτη. Επιτρέψέ μου αυτό να το καταλάβουν όλοι όσοι μας παρακολουθούν αυτή τη στιγμή. Λεφτά στις ελληνικές τράπεζες δεν υπάρχουν. Όταν πάει κάποιος και ζητάει, δώσε μου σε παρακαλώ αγάπη μου 1.800 από το λογαριασμό μου ή ό,τι ζητά, ή όταν ο Μάρτας θα πει, δώσε μου τα λεφτά των δημάρχων να τα κάνω εγώ μισθούς και συντάξεις, δεν θα τα βρει. Διότι δεν υπάρχουν. Δεν υπάρχουν. Ναι. Για να μπουν λεφτά στις τράπεζες, πρέπει να τα στείλει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Okay. Ακριβώς. Εντάξει, να ξυγιόμαστε γιατί λένε διάφορα πράγματα. Άρα, μισό λεπτό, γιατί είναι και ένα λεπτό ζήτημα αυτό των τραπεζών. Μέχρι και τις 30 του μήνα, που είναι η προσεχής Τρίτη, που μέχρι τότε υπάρχει αυτό το πλέγμα, αυτό δείχνει προστασίας που λέγεται πρόγραμμα. Βεβαίως και υπάρχει και η συζήτηση και η διαβεβαίωση του Ντράγκη στο Τσίπρα. Δεν υπάρχει κάποιος φόβος. Εσύ λες τι θα γίνει αν δεν υπάρξει συμφωνία από την Τρίτη και μετά. Εγώ λέω ότι η κυβέρνηση τα λεφτά που λέει ότι έχει δεν τα έχει. Για να τα πληρώσει πρέπει να τα πάρει από τον Ντράγκη. Μέχρι τις 30 ο Ντράγκη έχει πει θα στα δίνω. Από εκεί και πέρα δεν ξέρουμε τι θα γίνει. Νομίζω ότι είναι ο μοναδικός λόγος που κάνει τον κύριο Τσίπρα να κάθεται στις Βρυξέλλες και να συζητά. Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή άλλος λόγος. Από εκεί και πέρα θα δούμε πώς θα πάει. Θέλω να σου πω και να επαναλάβω ότι έπρεπε να έχουν κλείσει όλα αυτά τον Φεβρουάριο. Δεν χρειαζόταν να έχει ζητήσει αυτή την παράταση. Μας βήθησε. Ένας αστερίσκος. Έπρεπε να έχουν κλείσει από την προηγούμενη κυβέρνηση. Συμφωνούμε. Πολύ νωρίτερα. Συμφωνούμε. Θες να βάλεις εδώ ένα κέρνο ομοίωμα του Σαμαρά, του Βαρώ, μία κάθε βράδυ που βγαίνουμε. Όχι, δεν έχω καμία αντίρρηση. Δεν έχω καμία αντίρρηση, αλλά τελείωσε. Ψήφισε ο λαός. Άνοιξε η κάλπη. Τώρα τι θα κάνουμε, να ξαναστήσουμε άλλη μία. Καμία αντίρρηση. Ας γυρίσει πίσω, ας πει: εγώ αυτή τη συμφωνία δεν την υπογράφω, δεν μου έδωσε τέτοιο mandate ή εντολή ο λαός, όπως θέλει να το πει, και ας ξαναπάει σε εκλογές. Αλλά και πάλι μετά έχουμε μία πραγματικότητα να αντιμετωπίσουμε. Ας μην πληρώσουμε τίποτα σε κανένα κερατά. Αλλά την πραγματικότητα εδώ μέσα. Φτάνουν, δεν φτάνουν τα λεφτά του κράτους, είναι κάτι το οποίο μόνο εμείς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε. Τώρα έχουμε και ένα άλλο πρόβλημα. Έχουμε τους σπεκουλαδόρους όλους ενωμένους και τους μικρότερους που έχουν πάρει τα λεφτά στο σπίτι. 40 κάτι δισεκατομμύρια κυκλοφορούν σε ρευστό. 100 δισεκατομμύρια έχουν φύγει τα τελευταία χρόνια. Έχουν πάει πού? Έξω. Έχουν γίνει ευρώ. Αν πάμε στη δραχμή όπως θέλουν κάποιοι,
Έτσι, αυτά θα είναι συνάλλαγμα, θα είναι ξένο συνάλλαγμα. Βάλε και άλλα 200 που πονηρά πρέπει να έχουν οι Έλληνες, κάποιοι λένε για πολλά περισσότερα. Ένα 300 υπάρχει εκεί έξω. Πες μου εσύ, όταν η χώρα θα έχει πάει στη δραχμή, όταν τα πράγματα και οι περιουσίες θα έχουν μείνει οι μισές, πόσο εύκολα θα μας αγοράσουν όλοι αυτοί. Ό,τι θέλουν θα αγοράζουν. Έτσι, να μην πω τι θα αγοράζουν. Αλλά σίγουρα τα κίνητα, σίγουρα τα πάντα. Θα έχουμε Έλληνες πλούσιους και Έλληνες πένιτες. Μπορεί ο κύριος Τσίπρας να πάρει τέτοια ιστορική ευθύνη? Προφανώς όχι. Θέλω να σου πω επίσης ότι αυτή η συζήτηση για το χρέος, έτσι όπως πάει να την ανοίξει ο Τσίπρας, από ό,τι μαθαίνω βεβαίως, θέλει προσοχή. Διότι αν ανοίξουμε τη συζήτηση για το χρέος, χωρίς να έχουμε διασφαλίσει προηγουμένως ότι η Ελλάδα δημοσιονομικά είναι γερή και δυστυχώς. Όταν τα έχει κάνει όπως τα έκανες, τώρα πρέπει να πάρεις μέτρα για να την κάνεις δημοσιονομικά γερή. Κινδυνεύει η άλλη πλευρά να πει: πάρα πολύ ωραία. Τι παράταση σας έχουμε δώσει, τι περίοδο χάριτο σας δώσαμε τον Νοέμβριο του 2012, τι χαμηλό επιτόκιο έχετε αυτή τη στιγμή, όλα στο τραπέζι, άντε από την αρχή, όλο το χρέος ξανά. Αυτό ήθελε ο κ. Βαρουφάκης, του οποίου την παρέτηση φαντάζομαι ότι ακόμη περιμένει ο κ. Τσίπρας. Να τον απαλλάξει από το άγος τον ίδιο τον Γιάννη Βαρουφάκη και από τη δυσκολία της κυβέρνησης. Έχει πληροφορίες πράγματι ότι την έχει ζητήσει? Δεν την έχει ζητήσει, διότι περιμένει, επειδή ξέρω ότι ο Γιάννης Βαρουφάκης είναι ένας άνθρωπος, πώς να σου πω, και ακέραιος και υψηλής ευγενίας, περιμένει οπωσδήποτε να γίνει την κίνηση αυτή. Εγώ, κοίτα να δεις, επειδή τα έχω βαρεθεί όλα αυτά και έχω κουραστεί με τα μνημόνια, τα άλλα και όλα αυτά, θα πάω σπίτι, θα βάλω ένα πακέτο μακαρόνια να φάω και για να μην χρωστάω τίποτε σε κανένα, σε παρακαλώ, στον κύριο Φίλη, 1, 2, 3, 4. 5-6 λεπτά να μην του χρωστάω τίποτα του Φίλη. 6 λεπτά θέλει να τα πάρει. Να φάω κι εγώ τα μακαρόνια μου. Δεν έχω λόγια. Καλή όρεξη. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Πάμε λοιπόν τώρα στη Λίδα Μπόλα να δούμε τι έγινε στην... Γελάς, ναι. Κάνω. Νομίζω και πολλοί από όσους μας βλέπουν. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι έγινε. Χρειάζεται και λίγο χιούμορ, διότι πραγματικά όλος ο κόσμος έτσι είναι σε μια οριακή κατάσταση ό,τι αφορά στην αγωνία που ζούμε και την ασφάλεια αυτές τις εποχές. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι έγινε στην πολιτική γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ, εκεί που δεν είχε καθόλου χαμόγελα, ακριβώς. Διότι φαίνεται ότι οι εξελίξεις πρόλαβαν ακόμη και την ενημέρωση που προετοίμαζε ο κύριος Φλαμπουράρης για τα μέλη της πολιτικής γραμματείας. Και το λέω αυτό γιατί την ώρα που κατέφθαναν άπαντες στα γραφεία του ΣΥΡΙΖΑ στην Κουμουνδούρου, γινόταν γνωστή η αντιπρόταση των θεσμών, η πρόταση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και πραγματικά πάγωσαν. Όλοι, κάποιοι εξέφραζαν την έκπληξή τους, πώς γίνεται κάτι που έχει απορριφθεί να επανέρχεται στο τραπέζι. Κάποιοι άλλοι άρχισαν να προβληματίζονται για το τι τελικά θέλουν από αυτή την διαπραγμάτευση οι συνομιλητές του Αλέξη Τσίπρα. Όπως και να έχει, οι προτάσεις που εμφανίστηκαν σήμερα χαρακτηρίστηκαν παράλογες και από τον κύριο Φλαμπουράρη, προφανώς και από τα υπόλοιπα μέλη της πολιτικής γραμματείας. Ο Υπουργός Επικρατείας είπε ότι η κυβέρνηση επιδιώκει μια αξιοπρεπή συμφωνία που θα ρίχνει τα βάρη στους πλούσιους και όχι στα φτωχά στρώματα, όπως είπε χαρακτηριστικά. Από εκεί και πέρα υπήρξε η τοποθέτηση του κυρίου Κορονάκη, γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής, που έδωσε και το περίγραμμα του πώς περιμένουν μέσα στο κόμμα την όποια συμφωνία. Είπε λοιπόν ο κύριος Κορονάκης ότι και η ελληνική πρόταση περιλαμβάνει επώδυνα στοιχεία στα όρια της αντοχής της ελληνικής οικονομίας, υπογράμμισε, και αυτό που θα πρέπει να γίνει να περιμένουμε την τελική συμφωνία, να την εξετάσουν τα όργανα, να δούμε κατά πόσον συνάδει και με τη λαϊκή εντολή και κυρίως κατά πόσον περιέχει θέματα που αφορούν στο χρέος και την ανάπτυξη, και φαίνεται ότι το θέμα της διευθέτησης του ελληνικού χρέους θα είναι καταλυτικό στο να καμφθούν και ενστάσεις που μέσα στον ΣΥΡΙΖΑ διατυπώνονται για την οποιαδήποτε συμφωνία, ακόμη και με βάση το ελληνικό περίγραμμα και την ελληνική πρόταση. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα, όταν θα έρθει η συμφωνία αυτή, περιμένουμε να εξεταστεί και από τα όργανα του κόμματος και την κοινοβουλευτική ομάδα, ενδεχομένως και σε μια κοινή συνεδρίαση Κεντρικής Επιτροπής και Κοινοβουλευτικής Ομάδας. Να δούμε πότε θα γίνουν όλα αυτά. Να δούμε πότε θα γίνουν όλα αυτά, αν υπάρξει συμφωνία και πόσο γρήγορα θα μπορεί να έρθει και στη Βουλή. Πρέπει να έχουμε πάντα στο μυαλό μας βέβαια ότι το μήνυμα που έχει στείλει ήδη το Μέγαρο Μαξίμου στο εσωτερικό του κόμματος είναι ότι η υπερψήφιση μιας τέτοιας συμφωνίας είναι αδιαπραγμάτευτη για να συνεχίσουμε να μιλάμε για την κυβέρνηση ως έχει. Δηλαδή το μήνυμα που βγαίνει είναι ότι ή υπερψηφίζουμε ή απευθυνόμαστε στο λαό. Αυτό μπορεί να σημαίνει είτε εκλογές, μπορεί να σημαίνει δημοψήφισμα. Μέσα στο κατά καλό καιρό, έτσι. Μέσα στο κατά καλό καιρό, προφανώς.
αυγουστιάτικες εκλογές, να ζήσουμε, λες. Θα το δούμε. Τα μπάνια του λαού για πρώτη φορά να ξεχαστούν. Σε ευχαριστούμε πολύ, Λίδα. Σε αναβρασμό, λοιπόν, κυρίες και κύριοι, κοινοβουλευτική ομάδα και το κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ, με φόντο όλες αυτές τις ραγδαίες, τις δραματικές εξελίξεις. Πάμε να δούμε ποιο είναι το κλίμα, ποια είναι τα δεδομένα αναλυτικά στο ρεπορτάζ του Σωτήρη Μπολάκη. Αναβρασμός και έντονη ανησυχία επικρατεί στο ΣΥΡΙΖΑ, από τα απλά μέλη μέχρι και τα κορυφαία στελέχη, για το τελικό κείμενο της συμφωνίας. Ο Αλέκος Φλαμπουράρης δέχτηκε καταιγισμό ερωτήσεων στη συνεδρίαση της πολιτικής γραμματείας, στην οποία προείδρευσε σε μια προσπάθεια πολιτικού μασάζ στα στελέχη, όσο πλησιάζει η ώρα της έγκρισης της συμφωνίας στη Βουλή. Ο συντονιστής του κυβερνητικού έργου, μαζί με τον Νίκο Παπά και τον γραμματέα της κοινοβουλευτικής ομάδας Χρήστο Μαντά, έχουν τεθεί επικεφαλής της επιχείρησης κάμψης των εσωτερικών αντιδράσεων που έχουν αρχίσει να εκφράζονται για τα μέτρα που περιέχει η συμφωνία και υπό το φόβο διαρροών και απώλειας της κυβερνητικής πλειοψηφίας. Παναγιώτης Λαφαζάνης, Δημήτρης Στρατούλης, Αλέξης Μητρόπουλος, Ραχίλ Μακρύ, Βασίλης Διαμαντόπουλος, Στάθης Λεουτσάκος και Κώστας Λαπαβίτσας είναι μόνο η κορυφή του παγόβουνου. Να μην κάνουμε πίσω. Να μην κάνουμε πίσω πουθενά. Αυτό να κάνουμε το λέει. Δεν έχω μιλήσει με ανθρώπους των λαϊκών στρωμάτων που να μην το πούν αυτό ξεκάθαρα. Να μην κάνουμε πίσω. Τι σημαίνει να μην κάνουμε πίσω? Όχι συμφωνία λιτότητας. Να μην ενδώσουμε στους δανειστές. Αυτό θα πει να μην κάνουμε πίσω. Μάλιστα, όσοι γνωρίζουν την ανθρωπογεωγραφία του ΣΥΡΙΖΑ δεν αποκλείουν στα πρόσωπα αυτών που εκφράζουν ανοιχτά τη διαφωνία τους να συσπηρωθούν και άλλοι 30 με 40 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ. Η Financial Times, επικαλούμενη πηγές της Κουμουντούρου, σε άρθρο με τον τίτλο «Βγήκαν τα μαχαίρια για τον Τσίπρα, όσο οι αδιάλακτοι απειλούν με ανταρσία», σημειώνουν ότι κάποια στιγμή ο Γιάννης Βαρουφάκης απείλησε με αποστασία, παίρνοντας μαζί του στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, όταν ο κύριος Τσίπρας του πρότεινε, κάτω από τις προτροπές διαφόρων κορυφαίων Ευρωπαίων πολιτικών, να παραιτηθεί. Ο Παναγιώτης Λαφαζάνης στην παρουσίαση βιβλίου για το κράτος και την αριστερά έθεσε ως προϋπόθεση για να πετύχει το πρόγραμμα της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, εκτός από τη διαγραφή του χρέους, και τη στήριξη των πολιτών για να αντιμετωπίσει το ευρωπαϊκό και εσωτερικό κατεστημένο, όπως είπε. Αυτή η θεσμοποιημένη παγκοσμιοποιημένη εξουσία παρεμβαίνει τώρα ομά, προκειμένου να οδηγήσει τις εξελίξεις σε συνάφεια με το εσωτερικό κατεστημένο, σε μια τροχιά η οποία να είναι συμβατή, απόλυτα αν είναι δυνατόν συμβατή, με τα συμφέροντα και τις προτεραιότητες της. Χαρακτηριστική της ετοιμότητας που δείχνουν στελέχη της κυβέρνησης ήταν και η τοποθέτηση του αναπληρωτή Υπουργού Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Γιάννη Τσιρόνη, περί εθνικού νομίσματος σε συνέδριο για τις επενδύσεις στην ενέργεια. Προσωπικά, αν ήμουν επιχειρηματίας και αν ήμουν κεφαλαίουχος, σήμερα θα επενδύω. Η αγωνία το εάν αύριο, που το θεωρώ εξαιρετικά απίθανο, αλλά φημολογείται και πρέπει να το απαντήσουμε, θα είναι εδώ πέρα ένα είδος δραχμής, είναι ένα δεύτερο νόμισμα, είναι ένα bitcoin, ή αν θα μείνω στο ευρώ, μικρή σημασία έχει. Αλλά δεν νομίζω ότι η Τουρκία, που είναι με λίρα αυτή τη στιγμή, έπαθε τίποτα, παρά το γεγονός ότι προσωπικά είμαι μανιώδης υπέρμαχος του ευρώ. Σε μεγάλο γρίφο όμως εξελίσσεται και η στάση της Ζωής Κωνσταντοπούλου, που με κάθε ευκαιρία είχε απαντήσει από την έδρα ότι δεν θα έρθει σε αυτή τη Βουλή μνημόνιο. Μαλώνουν ατελείωτα. Κάθε μέρα μας θέτουν ζητήματα τα οποία υποτίθεται πως έχουν λυθεί ή τα οποία τα επαναφέρουν πάνω στο τραπέζι. Έχουν πάει, ας πούμε, πια σε μια κατάσταση η οποία δεν είναι απλώς κατώτερη των περιστάσεων. Πηγαίνει πάρα πολύ πίσω σε μεσαιωνικές καταστάσεις. Την ίδια στιγμή όμως πληθαίνουν και οι φωνές εντός και εκτός κυβέρνησης που βλέπουν τις εκλογές ως έξοδο διαφυγής. Όπως ο Υπουργός Εργασίας Πάνος Κουρλέτης, μιλώντας στα παραπολιτικά. Αν υπάρξουν απώλειες οι οποίες ουσιαστικά θέτουν σε αμφισβήτηση την δεδηλωμένη, προφανώς αυτό μεταφράζεται σε μια πολιτική κρίση και τότε νομίζω ότι, όπως όλοι αντιλαμβάνεστε, μπαίνει το θέμα των εκλογών. Δεν είναι απειλή αυτό. Μια συμφωνία, ναι, η οποία για να εφαρμοστεί θα χρειαστεί μια συμπαγή κοινωνική πλειοψηφία. Υποστηρίζει αυτήν την συμφωνία όχι στα λόγια, αλλά στην πράξη. Αν αυτή η πλειοψηφία δεν αποδειχθεί, δεν επιβεβαιωθεί κατά την ψηφοφορία, είναι λογικό να συζητήσουμε βεβαίως για τον λαό. Τι θα κάνουμε, θα παίζουμε παιχνίδια ερήμην του λαού? Σε τεντωμένο σκηνή κινούνται και οι ανεξάρτητοι Έλληνες, που για την ώρα και αυτοί με τις δικές τους υπαναχωρήσεις τηρούν στάση αναμονής. Δεν θα ήθελα να πω σε αυτή τη λογική της ρήξης, γιατί δεν έχουμε πάρει εντολή, για παράδειγμα, το να φύγουμε από το ευρώ ή οτιδήποτε άλλο που θέλει με τρομολαγνητή διάθεση να μεταχειρίζεται και να μεταχειρίζεται επικοινωνιακά η σημερινή αντιπολίτευση. Ήδη κορυφαία στελέχη της Κουμουνδούρου έχουν ξεκαθαρίσει ότι η όποια συμφωνία δεν πρόκειται να φτάσει στη Βουλή, εάν πρώτα δεν περάσει από τα όργανα του κόμματος.
Καλώς ορίζω στο σημείο αυτό τον Τάκη Χατζή. Έτσι, ο Μπάμπης δεν άφησε εκεί τίποτα κέρματα, τα πήρε. Εγώ γι' αυτό ήρθα απόψε. Έτσι. Άκουσα ότι μοιράζονται λεφτάκι. γι' αυτό. Λοιπόν, μακάρι να μοιράζονται γενικότερα, αλλά έλα που δεν γίνεται αυτό. Παρατηρούμε μια χαοτική κατάσταση. Δεν ξέρω πώς ξεμπλέκεται αυτό το κουβάρι. Είναι ένα το κουβάρι των Βρυξελών ναι. και είναι ένα το κουβάρι της Αθήνας. Δεν ξέρω ποιο είναι πιο μπερδεμένο από τα δύο. Το ίδιο είναι. Κοίταξε, στην πολιτική γραμματεία, δύο από τα στελέχη με τα οποία μίλησα μου εξήγησαν το εξής. Και οφείλω να το πω από την αρχή σου στη Λευθεριάδη, να ξεκαθαρίσουμε τα πιάτα μας, που λέω κι εγώ. Μου λένε, κοίταξε, μην κάνεις το λάθος να κριτικάρεις το ΣΥΡΙΖΑ με τους όρους ενός αστικού κόμματος. Εμείς δεν είμαστε αρχηγικό κόμμα. Εμείς είμαστε ένα κόμμα του οποίου τα όργανα αποφασίζουν για το τι θα γίνει. Δεν αποφασίζει ένας, δεν είναι one man show. Και κάθε απόφαση του οργάνου έχει πολύ μεγάλη σημασία. Ρώταγα για την πολιτική γραμματεία. Ναι. Μου λένε λοιπόν ότι σήμερα στη συζήτηση που έγινε από τον Κορονάκη μέχρι τον Λεουτσάκο, που είναι η πιο αριστερή περίπτωση, είπανε ότι αν σε αυτή τη συμφωνία δεν εμπεριέχεται η διευθέτηση του χρέους, δεν υπάρχει κανένας λόγος να γίνει καμία απολύτως συμφωνία. Και δεν μπορεί να γίνει συμφωνία. Δεν μείνανε μόνο σε αυτό. Ανέλησαν κομμάτι-κομμάτι συμφωνίας. Και οι πληροφορίες μου λένε ότι δεν υπήρξε πουθενά, μα πουθενά, μια θετική, ας πούμε, αντιποψήφο, μια θετική ψήφο σε αυτή τη συμφωνία. Όχι αυτά που είπε το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο τώρα. Και δηλαδή, για την προηγούμενη. Βρετάκι μου, τώρα, συγγνώμη. Δεν τη θέλουν τη συμφωνία εάν αυτή. Εάν κάτω από μια πολύ σκληρή συμφωνία μπει ένα τυράκι για το χρέος, θα είναι ok με τη συμφωνία? Όχι. Δεν είναι. Γι' αυτό σου το εξήγησα από την αρχή, ότι το κόμμα αυτό μην το ερμηνεύουμε με όρους αστικού κόμματος. Είναι άλλο κόμμα, είναι ένα αριστερό κόμμα, έχει άλλη λογική. Με συγχωρείς που επιμένω, αλλά πρέπει να το καταλάβουμε αυτό. Σου λέει ότι αυτά τα μέτρα τα οποία προτείνουμε ή ζητάνε ή δεν πάει πτώση πάνω στα οποία γίνεται αυτή η διαπραγμάτευση δεν είναι στο πλαίσιο των προγραμματικών μας δηλώσεων. Εμείς, λέει, ζητάμε να έρθει μια συμφωνία η οποία θα είναι στα πλαίσια των προγραμματικών μας δηλώσεων, άντε με κανένα δυο διαφοροποιήσεις. Αυτό που μου λες τώρα σημαίνει αυτό ότι είπανε, ο Πρωθυπουργός. Ναι. Αυτό που μας μεταφέρεις λοιπόν, για να το διορθώσουμε και εγώ σαφής. Ναι, σημαίνει ότι οι χειρισμοί που κάνει ο Πρωθυπουργός αυτή τη στιγμή στις Βρυξέλλες, ο οποίος δίνει μια πραγματική μάχη τα τελευταία 24 ώρα, δεν χαίρουν τις, δεν έχουν την εξουσιοδότηση του κόμματός. Δεν χαίρουν τη αποδοχή του κόμματος. Μπορεί να διαφωνούμε με οποιοδήποτε να διαφωνεί με το ΣΥΡΙΖΑ πολιτικά, ιδεολογικά κτλ., αλλά δεν μπορεί να του αφαιρέσει του Τσίπρα. Όχι, βέβαια, αλλά φαντάζομαι ότι ο Πρωθυπουργός έχει μια εξουσιοδότηση να πάει να κάνει τώρα τόσο καιρό, κακά τα ψέματα. Όμως, άκουσα τον κύριο Παπαχελά νωρίτερα, τον διευθυντή της Καθημερινής, που έλεγε ότι σκεφτόταν να τα παρατήσει και να γυρίσει πίσω. Αυτή η πρόταση έπεσε και στην πολιτική γραμματεία. Υπήρξαν φωνές που λέγανε να γίνει ανάκληση της ελληνικής αντιπροσωπείας, να την παρατήσει τώρα. Εντάξει, δεν ήταν η πλειοψηφία. Κάποιες φορές. Υπήρξαν εισηγήσεις, λοιπόν, να σηκωθεί και να φύγει. Υπήρξαν κάποιες εισηγήσεις που λένε, κοίταξε, παράτησέ τα και να τους ανακαλέσουμε πίσω. Να φύγουνε. Δεν μπορεί να περπατήσει αυτή η συμφωνία. Δεν μπορεί ένα αριστερό κόμμα, ένας αριστερός πρωθυπουργός, να φέρει αυτά τα μέτρα. Αυτά δεν συμφωνούν οι άνθρωποι. Από την πολιτική γραμματεία, από το κόμμα, υπάρχει κοινοβουλευτική ομάδα. Ακούμε πολλές φωνές διαφορετικές μεταξύ τους, αντιφατικές, και πιάνουν και διαφορετικές γωνίες για να διαφωνήσουν με όλα αυτά που ακούγονται. Να δούμε αν θα καταλήξουμε σε συμφωνία. Αλλά έστω ότι καταλήγει που είναι και το ευκταίο ο Πρωθυπουργός σε μια συμφωνία εκεί στις Βρυξέλλες. Τι θα έχει να αντιμετωπίσει μετά? Αρχίζουν και βγαίνουν αυτά τα ρεπορτάζ με τα γνωστά κεφαλάκια. Ζωή Κωνσταντοπούλου, Γιάννης Βαρουφάκης, Μιχαήλ Γιαννάκης κτλ. Το ευθέω λες για τη συμφωνία. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν πάει να κάνει μια συμφωνία όπως έχει εξηγήσει και ο ίδιος ο κύριος Τσίπρας, όποια να είναι, και φέρνω μια συμφωνία γιατί πρέπει να υπογράψω μια συμφωνία, σαν και καλά, η οποία δεν θα έχει αναπτυξιακό χαρακτήρα, δεν θα ξεκαθαρίζει το θέμα με το χρέος. Δεν θα είναι μια συμφωνία η οποία θα είναι με ένα μακροπρόθεσμο χαρακτήρα. Δεν θα είναι δηλαδή μια βραχυπρόθεσμη συμφωνία. Το πες στη δήλωσή του. Είναι μια συμφωνία πάντως που προχτές. Δεν θα έχει σχέση με τις, και με τις προεκλογικές και με τις μετεκλογικές δεσμεύσεις. Κοίταξε, έβαλε ΣΥΡΙΖΑ νερό στο κρασί του σε πολλά θέματα. Επειδή βλέπω έτσι, και εκλογικό, προεκλογικό κλίμα από κάποιους βουλευτές και από κάποιους υπουργούς του ΣΥΡΙΖΑ, υπάρχει αυτό το σενάριο κατά τις πληροφορίες? Βεβαίως υπάρχει το σενάριο αυτό και δεν είναι θέμα πληροφοριών ΣΥΑ. Είναι θέμα
κατευθείαν τα έχουν πει και τα έχουν δηλώσει ακόμα και σήμερα. Κάποιοι βγήκανε και είπανε ότι ναι, εάν και εφόσον δεν πάει το πράγμα, να πάμε σε εκλογές να τελειώνουμε. Ούτε για δημοψήφισμα. Το έχουν καταλήψει, εγώ νομίζω. Για να δούμε, το... είναι πολύ πυκνές οι εξελίξεις. Να δούμε πώς θα ξημερώσουμε, πώς θα ανοιχτώσουμε. Μην ξεχάσεις αυτό που είπαμε. Σε παρακαλώ, επιμένω. Αυτό που λένε ότι εμείς είμαστε ένα κόμμα, όχι αρχηγικό. Είμαστε ένα κόμμα που αποφασίζουν τα όργανα και με συλλογικές διαδικασίες. Σε ευχαριστώ πολύ, Τάκη, για το σχόλιο σου και τις πληροφορίες σου. Κυρίες και κύριοι, μένετε εδώ. Θα δούμε σε λίγο ποιος πολιτικός αρχηγός προτείνει τώρα κυβέρνηση Εθνικής Ενότητας. Πάμε λοιπόν στον Γιάννη Καντέλη τώρα. Έχουμε μία παρέμβαση Σαμαρά, λοιπόν, Γιάννη, μέσα από συνέντευξή του. Προτείνει κυβέρνηση Εθνικής Ενότητας από την παρούσα Βουλή ο πρώην Πρωθυπουργός. Ναι, ο κύριος Σαμαρά, συνέντευξή του στο ΚΡΑΣ, λέει ότι απαντάει στο ερώτημα τι γίνεται εφόσον η κυβέρνηση δεν μπορεί να καταλήξει σε μία συμφωνία με τους εταίρους, σε μία συμφωνία που είτε δεν δέχεται η ίδια, είτε δεν μπορεί να περάσει την κοινοβουλευτική της ομάδα. Σε περίπτωση λοιπόν απώλειας της δεδηλωμένης, ο κύριος Σαμαράς λέει ότι η μόνη λύση είναι να κάτσουν στο τραπέζι, να υπάρξει εθνική, μια κυβέρνηση εθνικής συνεννόησης και να βρουν, επειδή γίνεται και αυτή η ερώτηση, ποιος θα μπορούσε να είναι ο Πρωθυπουργός. Δεν απαντάει σε αυτό το ερώτημα, λέει ούτε όχι, εγώ. Δηλαδή ο Τσίπρας. Όχι, ο Τσίπρας. Ο ίδιος. Όχι εγώ. Δεν είναι ώρα όμως για ονοματολογία. Ούτε Τσίπρας ούτε Σαμαράς. Μπορούμε να καταλήξουμε σε ένα όνομα. Για την ακρίβεια λέει, αν ο κύριος Τσίπρας έχανε τη δεδηλωμένη, ούτε εκείνος θα ήταν σωστό να παραμείνει πρωθυπουργός. Δική μου επιδίωξη δεν είναι να μπω σε μια κυβέρνηση από τη σημερινή Βουλή. Το πρόβλημα είναι ότι δεν μπορούν να γίνουν εκλογές άμεσα, γιατί δεν το αντέχει η χώρα. Και αν απολεστεί δεδηλωμένη, το μόνο που μπορεί να γίνει είναι ο κύριος Τσίπρας με όσους δικούς του συμφωνούν να προχωρήσει σε μια συμφωνία με την Ευρώπη με τη βοήθεια τη δική μας. Πάρα πολύ ενδιαφέρον. Ανοίγει τα χαρτιά του για πρώτη φορά ο κύριος Σαμαράς. Μας περιγράφει τι έχει στο μυαλό του και ίσως το περιεχόμενο και όλων αυτών των επαφών που έχει τα τελευταία 24 ώρες. Ευχαριστούμε πολύ, Γιάννη. Είναι λογικό, κυρίες και κύριοι, όλη αυτή η ρευστότητα και η ανασφάλεια σε σχέση με την επόμενη μέρα να έχει επιτείνει τον εκνευρισμό σε όλο το πολιτικό φάσμα αλλά και να έχει αυξήσει την κινητικότητα στην αντιπολίτευση. Τετατέτ για μία ώρα είχαν σήμερα Κώστας Καραμαλής και Ντόρα Μπακογιάννη. Επαφές είπε επαφών για Σταύρο Θεοδωράκη και Φόφη Γεννηματά στις Βρυξέλλες. Η μέρα πάντως ξεκίνησε με μια άγρια κόντρα ανάμεσα στον Άδωνη Γεωργιάδη και τον Παναγιώτη Λαφαζάνη στη Βουλή. Την ώρα που στις Βρυξέλλες οι προτάσεις και οι αντιπροτάσεις ανάμεσα στον Αλέξη Τσίπρα και τους θεσμούς έφευγαν σαν fake volant, στο Ελληνικό Κοινοβούλιο οι υπουργοί και στελέχοι της αντιπολίτευσης διασταύρωναν τα ξύφη τους για το περιεχόμενο των μέτρων που έχουν πέσει στο τραπέζι. Στην Πετρούπολη, για να μην πω και το διαζευτικό, και προκαλέσω σχόλια, και προκαλώ σχόλια. Λοιπόν, υπόγραψε η ελληνική κυβέρνηση ένα μνημόνιο συνεργασίας με την ρώσικη κυβέρνηση για την στήριξη αυτού του αγωγού. Καταρχάς, κύριε Υπουργέ, εμείς είμαστε εξαιρετικά ευτυχείς, κύριε Υπουργέ, που υπογράψατε το μνημόνιο. Κάτι από αυτόν που είπατε, παρακαλώ πολύ. Είμαστε εξαιρετικά ευτυχείς, ορίστε, που υπογράψατε το μνημόνιο συνεργασίας με τη Ρωσική Ομοσπονδία. Είναι καλό να μπαίνετε σιγά σιγά και στα μνημόνια και Σαββατοκύριακο να υπογράψετε και το καλό το μεγάλο. Πολύ εκνευρισμένο σας βλέπω. Όσο πλησιάζει το μνημόνιο εκνευρίζεστε, κύριε Υπουργέ. Τελειώσαμε. Αφήστε με να ανοίξω όλη την κουβέντα για τον ΟΛΠ τώρα και την υπογραφή Λαφαζάνη από κάτω. Έρχεται ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας επί 18 λεπτά και σφυροκοπάει την κυβέρνηση ότι μονομερός ευθύνεται για την πίεση στην οποία βρίσκεται η χώρα, ο λαός μας, μπροστά στις συζητήσεις που γίνονται στις Βρυξέλλες. Το θεωρώ απολύτως απαράδεκτο και στην καλύτερη περίπτωση θα ήθελα να το χρεωθεί ο κύριος Γεωργιάδης προσωπικά και όχι όλη η παράταξη της Νέας Δημοκρατίας. Τα λεβέντικα ότι αντιστέκεστε και τέτοια, σας διαβάζω την επιστολή του κυρίου Τσίπρα. Το μεταφράζω κατευθείαν για λόγους χρόνου. Θα ήθελα να σε ενημερώσω ότι η απάντηση ελληνικής κυβερνήσεως στις απαιτήσεις της Τρόικας, τους θεσμούς όπως τους λέτε, για την κάλυψη του κενού του δημοσιονομικού του 2015 και του 2016, το διαβάζω στα αγγλικά γιατί έχει ενδιαφέρον, has been absolute and complete. Έχει γίνει δηλαδή απόλυτη και πλήρης. Η συμμόρφωσή σας δηλαδή με την υπογραφή του Αλέξη Τσίπρα στις απαιτήσεις της Τρόικας ήταν απόλυτη και πλήρης. Με τη δευτερολογία σας, κύριε Γεωργιάδη, επιβεβαιώσατε απολύτως την απροκάλυπτη συνηγορία στην πρόταση των δανειστών, η οποία απορρίφθηκε από την ελληνική κυβέρνηση προδιόρου.
Ταυτόχρονα κορυφώνονται και οι διεργασίες στον χώρο της αντιπολίτευσης. Το πρωί υπήρξε συνάντηση μίας ώρας μεταξύ Ντόρας Μπακογιάννη και Κώστα Καραμαλή με αντικείμενο την πορεία των συζητήσεων κυβέρνησης εταίρων και τη στάση της αντιπολίτευσης. Ενώ ο Αντώνης Σαμαράς ταξίδεψε για τη Βελγική πρωτεύουσα προκειμένου να λάβει μέρος στη συνεδρίαση του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος. Ελπίζουμε ο κύριος Τσίπρας να αντιληφθεί έστω και την τελευταία στιγμή ότι άλλο πράγμα συμφωνία που προστατεύει την κομματική του πελατεία και άλλο πράγμα συμφωνία που δεν στραγγαλίζει τον ιδιωτικό τομέα της οικονομίας, διευθετεί το δημόσιο χρέος και σε συνδυασμό με τη δημοσιονομική εξυγίανση και τις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις δίνει αναπτυξιακή προοπτική στην πατρίδα. Ο Σταύρος Θεοδωράκης, που βρίσκεται ήδη στις Βρυξέλλες, συναντήθηκε με τον Επίτροπο Οικονομικών Υποθέσεων Πιέρ Μοσκοβισί, με τον οποίο συζήτησαν την πορεία των διαπραγματεύσεων. Συναντήσει όμως στην έδρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης είχε και η Φόφη Γεννηματά, όπου έλαβε μέρος στις εργασίες σοσιαλιστικής ομάδας. Μας ρώτησε εάν υπάρχει ευρωπαϊκή πλειοψηφία στη χώρα. Τον διαβεβαίωσα τόσο για τη στάση που θα κρατήσει το ποτάμι, αλλά νομίζω και για τη στάση που θα κρατήσει η πλειοψηφία του Ελληνικού Κοινοβουλίου, που είναι η στήριξη μιας συμφωνίας, εάν έχει την υπογραφή της κυβέρνησης και των Ευρωπαίων συμμάχων μας. Η νέα συμφωνία που επίκειται αυτές τις μέρες να υπογραφεί θα είναι εξίσου αντιλαϊκή με τις προηγούμενες, είναι πόδινη, προβλέπει μέτρα βάρβαρα για το λαό μας. Ο ελληνικός λαός, στη συντριπτική του πλειοψηφία, απαιτεί μια συμφωνία που θα συνιστά βιώσιμη λύση για τη σταθερότητα και την ασφάλεια της εθνικής οικονομίας, για την ανάπτυξη, για την αναδιάρθρωση και απομείωση του χρέους περαιτέρω, τη συνοχή και την αλληλεγγύη της κοινωνίας μας. Είναι οι ραγδαίες οι εξελίξεις, κυρίες και κύριοι. Πάμε στην Ελένη Βαρβιτσιώτη στις Βρυξέλλες. Έχει διακοπεί το Eurogroup, Ελένη. Ναι, μόλις η πληροφορία είναι ότι διακόπηκε το Eurogroup για να συνεχιστεί αύριο στη 1 η ώρα Βρυξελών, δηλαδή 2 η ώρα Ελλάδας. Και υπάρχει προθεσμία, σαφή προθεσμία, να έχουν κατατεθεί τα έγγραφα της συμφωνίας μέχρι αύριο 11 το πρωί, δηλαδή 12 το πρωί ώρα Ελλάδας. Οπότε δεν ξέρω αν θα υπάρξει κάποια ενημέρωση στον τύπο σήμερα, μπορεί και να μην υπάρξει. Επίσης υπάρχει πληροφορία ότι μπορεί να γίνει σήμερα το βράδυ συνάντηση του κύριου Τσίπρα μαζί με τον κύριο Γιουνκέρ και την κυρία Λαγκάρτ. Νέα συνάντηση. Το κύριο της Κομισιόν 11 το βράδυ, αλλά δεν είναι επιβεβαιωμένο. Μάλιστα, Ελένη, θα έρθουμε και πάλι σε σένα για οτιδήποτε νεότερο. Σε ευχαριστώ. Πάμε στην Κατερίνα Χριστοφιλίδου. Καλησπέρα, Κατερίνα. Καλησπέρα. Πριν έρθουμε στο θέμα μας, να πω μια πληροφορία της τελευταίας στιγμής. Φαίνεται να επιβεβαιώνεται αυτή η συνάντηση του Έλληνα Πρωθυπουργού με τους επικεφαλείς των θεσμών εκ νέου απόψε, μεσάνυχτα, ώρα Ελλάδος. Θα δούμε περισσότερα στη συνέχεια, αν έχουμε νεότερες πληροφορίες. Πάμε λοιπόν τώρα στα δικά μας. 10.000 πολίτες από 95 χώρες έλαβαν μέρος στη μεγάλη διαβούλευση που ξεκίνησε με πρωτοβουλία της γαλλικής κυβέρνησης εν ώψη της κρίσιμης κλιματικής συνόδου που θα γίνει στο Παρίσι το Δεκέμβριο του 2015. Ο στόχος είναι η ευρύτατη συμμετοχή των πολιτών σε αυτή τη διαπραγμάτευση. Άλλη διαπραγμάτευση αυτή. Άλλη διαπραγμάτευση, η οποία αργεί βεβαίως, είναι στο τέλος του χρόνου. Γαλλική κυβέρνηση, λοιπόν, Τράπεζα της Ελλάδας, Καναγκίνιο Ίδρυμα και η Ιατρική Σχολή Αθηνών οργάνωσαν τη διαβούλευση για εδώ στην Ελλάδα. Η συζήτηση εδώ εστιάστηκε στο πώς η κλιματική αλλαγή θα επηρεάσει την υγεία των Ελλήνων. Ποιοι οι ασθενείς, ποιες κατηγορίες ανθρώπων οι πιο ευάλωτες, αλλά και ποια πέτρα θα πρέπει να ληφθούν για το μετριασμό των επιπτώσεων. Πώς η κλιματική αλλαγή θα επηρεάσει την υγεία των Ελλήνων και ποια μέτρα θα πρέπει να ληφθούν για την πρόληψη της νοσηρότητας και την προστασία του πληθυσμού, πόσα πραγματικά γνωρίζουν για τους πιθανούς κινδύνους που διατρέχουν οι πολίτες και πόσο ενημερωμένα είναι τα πρόσωπα που λαμβάνουν αποφάσεις. Η παγκόσμια διαβούλευση που ξεκίνησε με πρωτοβουλία της γαλλικής κυβέρνησης ανέδειξε τα κενά γνώσης γύρω από το πολύπλοκο ζήτημα της κλιματικής αλλαγής αλλά και την ανάγκη λήψης μέτρων προστασίας του πληθυσμού από τα ακραία καιρικά φαινόμενα. Είμαστε σε μια περιοχή στο κόκκινο, όπως είναι όλη η Μεσόγειο σχεδόν, στην οποία θα έχουμε συχνότερα ακραία φαινόμενα, μεταξύ αυτών και ψύχους, αλλά κυρίως ζεστών εισβολών, θερμών εισβολών. Την ανάγκη διάχυσης της πληροφορίας, όσο και την ανάγκη δημιουργίας ενός παρατηρητηρίου υγείας, επισημαίνουν οι γιατροί, δεδομένου ότι νέες ασθένειες θα προκύψουν και παλιές ενδέχεται να ανακάμψουν, όπως η ελονοσία, ενώ οι ευάλωτες ομάδες θα αντιμετωπίσουν δυσκολίες. Η κλιματική αλλαγή φυσικά έχει μεγάλη επίδραση στην υγεία. Τα αναπνευστικά νοσήματα επιβαρύνονται, τα καρδιαγγειακά νοσήματα επιβαρύνονται, οι καρδιοπαθείς επιβαρύνονται, επιβαρύνοντας υπέρνουν φάρμακα και έτσι θα έπρεπε οι άνθρωποι
άνθρωποι που έχουν ζάχαρο, οι άνθρωποι που παίρνουν ψυχοφάρμακα, να έχουν μια ενημέρωση για όλα αυτά τα θέματα. Τώρα έχουμε κουνούπια. Αλλάζουν οι θερμοκρασίες, η υγρασία. Πράγμα που συμβαίνει ότι έχουμε μια ανάπτυξη ενός είδους το οποίο δεν το είχαμε παλιότερα και το οποίο βεβαίως είναι επικίνδυνο, διότι μεταφέρει νόσους όπως πούμε μεταφέρει την ελονοσία. Η Ελλάδα δεν είχε παλιότερα ελονοσία. Τώρα μπορεί και να έχουμε. Στα καλά νέα της ημέρας, Βρετανός τουρίστας που αποτυπώνει σε βίντεο τις ομορφιές της Νάξου. Δεν είναι κάποιο διαφημιστικό βίντεο για τουριστική περιοχή, αλλά το home video ενός Βρετανού από τις διακοπές του στην Νάξο. Όλο το βίντεο, διάρκειας 4 λεπτών, περιέχει πλάνα σε γρήγορη κίνηση, καθώς ο Σαρλί Λόκετ και η σύντροφός του άφηναν για ώρες ανοιχτή την κάμερά τους προκειμένου να καταγράψουν καρέ-καρέ τις διακοπές τους στο ελληνικό νησί. Το αποτέλεσμα εντυπωσιακό, καθώς σε αυτό απεικονίζονται όλες οι πτυχές ενός από τα ομορφότερα νησιά των Κυκλάδων, από τα καταγάλανα νερά έως το καλό φαγητό και τα τουριστικά αξιοθέατα. Όπως εξηγεί ο Βρετανός τουρίστας, δεν έχει χρηματοδοτηθεί από το Γραφείο Τουρισμού του νησιού, αν και θα έπρεπε, σημειώνει, λόγω της εξαιρετικής προβολής που εξασφάλισε για την Άξο. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, η προημιτελική φάση του Copa America αρχίζει απόψε, 2:30 μετά τα μεσάνυχτα, Χιλίου Ουρουγουάη ο πρώτος προημιτελικός. Εν τω μεταξύ, για επιλεκτική ευαισθησία στις υποθέσεις των στημένων αγώνων, κατηγορεί την UEFA ο τουρκικός τύπος, κάνοντας συγκρίσεις ανάμεσα στην περίπτωση της Φενέρμπαχτσέ που είχε αποκλειστεί από τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις και τις περιπτώσεις του Αστέρα Τρίπολης και του Ολυμπιακού, παράγοντες των οποίων κατηγορούνται για ανάλογες υποθέσεις. Με τον πλέον αρνητικό τρόπο σχολιάζουν οι Τούρκοι τη στάση της UEFA απέναντι στον Αστέρα Τρίπολης, αναφορικά με την εμπλοκή του σε σκάνδαλα διαφθοράς, σε σχέση με τις κινήσεις ομοσπονδίας σε βάρος Φενέρμπαχτσέ. Σε δημοσίευμα της η Μιλιέτ κάνει λόγο για 2 μέτρα και 2 σταθμά και ευνοϊκή μεταχείριση των αρκάδων από την Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου, καθώς τους έδωσε άδεια να αγωνιστούν στο Europa League, παρά την εμπλοκή του Προέδρου της ομάδας Γιώργου Μποροβίλου, αλλά και του εκ των ιδιοκτητών του Αστέρα Τρίπολης Δημήτρη Μπάκου, στην υπόθεση των σημείων αγώνων του 2011. Ενώ στην περίπτωση Φενέρμπαχτσέ είχε δείξει μηδενική ανοχή, σε μια υπόθεση που φαίνεται λιγότερο σοβαρή από αυτή που εμπλέκεται ο Αστέρας Τρίπολης, όπως υποστηρίζουν οι Τούρκοι. Παράλληλα, το δημοσίευμα αναφέρεται σε εξελίξεις στην υπόθεση εγκληματικής οργάνωσης και την εμπλοκή του Προέδρου του Ολυμπιακού Βαγγέλη Μαρινάκη στην υπόθεση. Ενώ σχολιάζει και την παρουσία του άμυνου συνεργάτη του Μισελ Πλατινί, Θόδωρου Θεοδωρίδη, στην UEFA, σε συνδυασμό με αυτή του πατέρα του, του Σάβα, στην Ερυθρόλευκη ΠΑΕ, στην οποία είναι πρώτος αντιπρόεδρος. Παρότι όμως έχει κλείσει αυτός ο κύκλος των ανακρίσεων για την εγκληματική οργάνωση, οι ποδοσφαιρικοί εισαγγελείς της ΕΠΟ δείχνουν επιλεκτική εθελοτυφλία στο θέμα της εγκληματικής οργάνωσης, καθώς πλην της Βέρειας δεν έχουν αγγίξει καμία άλλη εμπλεκόμενη ομάδα. Παρά το γεγονός ότι έχει περάσει τόσο καιρός που έχουν γίνει καταθέσεις και έχουν βγει στην επιφάνεια και άλλα πράγματα από την εξέλιξη της διαδικασίας. Πάντως, τα φαινόμενα διαφθοράς στο ελληνικό ποδόσφαιρο έχουν προκαλέσει τη διαρκή δυσφήμισή του στην Ευρώπη. Κάτι που αποτυπώθηκε σε δηλώσεις που έκανε ο επιθεωρητής Επιτροπής Ηθικής και μέλος της Πειθαρχικής Επιτροπής της UEFA, Κάρολ Ντοντ, υποστηρίζοντας ότι η Ελλάδα είναι μία ντροπή. Δεν είναι όλα τα παιχνίδια στημένα, αλλά κάποια Σαββατοκύριακα πλησιάζει σε αυτό το επίπεδο η κατάσταση. Η δεύτερη κατηγορία, μάλιστα, αναφέρει είναι σκέτη καταστροφή. Με αφορμή τις δηλώσεις αυτές, τοποθετήθηκε και ο πρώην επενδυτής του Φωστήρα, Κάρλο Βαντεκέρκοφ, ο οποίος τόνισε ότι τον πλησίασαν για να στήσει αγώνα της ομάδας του Ταύρου. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, και για να μην ξεχνιόμαστε, επανέρχονται οι μπόρες και οι καταιγίδες στα απογεύματα και κάπως έτσι φαίνεται πως θα κλείσει ο Ιούνιος. Ας ξεκινήσουμε όμως πρώτα με τις φωτογραφίες που εσείς μας στέλνετε στο skykeros.gr. Η πρώτη φωτογραφία είναι από τη Θεσπρωτεία, η παραλία Ζέρης στα Σίβοντα Θεσπρωτείας από το Λάμπρο. Στη συνέχεια πάμε στο Κέφαλο της ΚΟ από το Μιχάλη φωτογραφία. Και η τελευταία είναι το Σεϊτάν, η παραλία Σεϊτάν στη Σάμο, από τον Νίκο. Τις τρεις υπέροχοι προορισμοί με πανέμορφα νερά. skykeros.gr, ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας και βλέπετε τον καιρό. Ο οποίος καιρός λοιπόν, αύριο Πέμπτη, βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκλωθούν κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά. Και περισσότερες φαίνεται πως θα είναι στη Βόρεια Ελλάδα. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, η έντασή τους 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στους 28 με 30 βαθμούς στις περισσότερες περιοχές της χώρας μας. Στην Αττική λίγη συννεφιά που το μεσημέρι
και το απόγευμα θα αυξηθεί και κυρίως στα βόρεια του νομού δεν αποκλείται να σημειωθούν παροδικές μπόρες ή καταιγίδες. Οι άνεμοι από διάφορες διευθύνσεις 2 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία στην Αθήνα από 18 έως 29 βαθμούς. Στην περιοχή της Θεσσαλονίκης θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές, κυρίως στα ανατολικά του νομού. Οι βόρειο-δυτικοί άνεμοι θα έχουν ένταση 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία στην πόλη από 17 έως 28 βαθμούς. Την Παρασκευή τώρα, βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκλωθούν και πάλι κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα και περισσότερες θα είναι στα κεντρικά και νότια ηπειρωτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα πέσει λίγο έως 27 με 28 βαθμούς στις περισσότερες περιοχές της χώρας μας. Τέλος, και το Σαββατοκύριακο συνεχίζονται οι απογευματινές μπόρες και οι καταιγίδες, βεβαίως κυρίως στα ηπειρωτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στα πελάγια τοπικά μέχρι 6 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Κυρίες και κύριοι, αυτά ήταν τα νεότερα στοιχεία για τον καιρό. Καλό σας βράδυ. Κυρίες και κύριοι, όπως πληροφορούμαστε πριν από λίγο, έφυγαν και από το κτίριο που διεξάγεται το Eurogroup στις Βρυξέλλες ο Γιάννης Βαρουφάκης και ο Ευκλήδης Τσακαλώτος. Οι πληροφορίες λένε πως δεν θα έχουμε συνέντευξη τύπου, αλλά θα έχουμε σύντομα μία μικρή δήλωση του Γερούν Ντάισεμπλουμ, του επικεφαλής του Eurogroup. Για οτιδήποτε νεότερο θα σας ενημερώσουμε. Ακολουθεί τώρα η κλήρωση του Λότου.